φίλες και φίλοι του Libero 107,4, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα All About Paris Weekend. Στα μικρόφωνα Γιώργος Γκάτος και Κωνσταντίνος Τσίπιους. Ωραία αυτή η πάσα, ωραία αυτή η πάσα. Αυτό είναι αφιερωμένο πλέον. Μετά το ερχόμαστε, μετά από κάθε διαφημιστικό διάλειμμα, ναι. Αυτή είναι η δεύτερη πιο συχνή ατάκα που έχουμε σαν εκπομπή. Έτσι, στην ηχοληψία και στις μουσικές επιλογές Σωτήρης Δασκαλάκης. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις... τη μία. Γιατί, άσε με να το λέω λάθος. Όχι, όχι, σε παρακαλώ. Για να νιώθει οικία το κοινό μας. Γιατί δυστυχώς ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Στον απόϊχο του χθεσινού φιλικού κόντρα στην Ξάνθη. Ναι, το. Την... Όχι, όχι, όχι. Τη δύσκολη νίκη. Ελά, δεν θα σε πάμε στα δύσκολα. Δεν θα με πα, εντάξει. Όχι, όχι. Θες να με πα περιφερειακά. Λοιπόν, τρόπο επικοινωνία FM και ενώ το μήνυμά σα στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητή τηλεφωνία. Η Θεσσαλονίκη είναι εντελώς άδεια από σήμερα το πρωί και επίσημα νομίζω ότι μπήκαμε εβδομάδα αδειών τελική. Έτσι, το, πρωί... Το πρωί πρέπει να ήταν για σένα που ξύπνησες από τα άγρια χαράματα από όλη φάντασμα. Κοίτα, επειδή έφτασα... Υπάρχει αυτό το κρύο, το δροσέρι. Επειδή έφτασα κέντρο, λαδάδικα και τα λοιπά κατά τις 9 η ώρα, δεν υπήρχε ψυχίο. Το λέω κυριολεκτικά... Το είδαμε και στις φωτογραφίες, στο φωτογραφικό ρεπορτάζ που είχες ετοιμάσει. Στο Instagram, ναι. Έτσι φίλε. Και δεν... γιατί, δηλαδή, γιατί είσαι ερημίτης, είσαι και σου αρέσει πολύ έτσι. Κάθαρα, για να έχω πάρει γαλλικό καφέ 12 Αυγούστου. Γαλλικό καφέ, συγκινητικός. Και μια σκέπη για καφέ, εγώ λίγο να κάνω τα παραπονά μου. Δηλαδή πας στο καφενείο, θα πω εγώ, δεν θα πω στην καφετέρια. Πας στο καφενέ, στο τζίλι καφενέ και λες γεια σας, θέλω ένα φρέντο καπουτσίνο, σκέτο. Είσαι ο μόνος πελάτης μες στο μαγαζί. Ναι. Σου ετοιμάζει ένα φρέντο εσπρέσο. Σε κοιτάει και μόλις σε κοιτάει καταλαβαίνει ότι έχει κάνει λάθος. Και είναι αυτό το. Που είπες φρέντο καπουτσίνο, Είναι αυτό το. Αλήθεια, τώρα θέλεις να το κάνουμε αυτό. 9 η ώρα το πρωί. 9 η ώρα το πρωί θέλεις να γίνει αυτό το πράγμα, το έκανα λάθος. Δεν φτάνει. Λες, ναι. Δεν φτάνει, βρήκες μαγαζί ανοιχτό. Και παίρνει ο ήρωας κουτάλα. Αδειάζει λίγο από τον καφέ. Το ρίχνει. Και ετοιμάζει το αφρόγαλα με περίσσια έτσι, με περίσσιο μίσος. Αυτό το κοίτα τώρα πρωί-πρωί που θα κάνω, που θα χτυπήσουμε για αφρόγαλα για σένα. Έχεις και παράπονο, δεν φτάνει που βρήκες ανοιχτό μαγαζί. Κυριακάτικα. Θες να πεις για σωστό καφέ, δηλαδή παρά τα νομίζω αυτό το μαγαζί που βρήκα δεν κλείνει ποτέ. Έτσι. Όντως. Ναι. Δεν βλέπεις το κουτί μου τι γράφει, το κοντέινερ. Ναι, υπάρχουν και άλλα μαγαζιά που είναι ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, κλειδαριά απ' έξω, φίλε. Δεν πάει έτσι. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Ξέρεις αυτό. Έτσι. Λοιπόν, μαζί θα πάμε μέχρι και τη μία με όλα τα θέματα και τις ειδήσεις και τις αναλύσεις που έχουμε να κάνουμε σχετικά με το χθεσινό φιλικό, με το μπάσκετ που συνεχίζει να είναι στα. Ένα βήμα πριν την αρχή της προετοιμασίας, αύριο μαζεύονται και οι παίκτες. Έχουμε και ερασιτέχνη, όπως πολύ σωστά ο Γιώργος Γκάτος, ο εργάτης ενημέρωσης, ο άγρυπνος εργάτης ενημέρωσης, ο οποίος. Έτσι, κάτσε λίγο να σε ανεβάσω, να σε προμοτάρω. Θες να πω ότι είσαι και ελεύθερος. Κάτσε, δώσω λεφτά. Να έρθουν οι κινήφες. Με ενημέρωσε το πρωί, οπότε έχουμε και ερασιτέχνη σήμερα. Επειδή δεν σε βλέπω όμως ότι δεν κρατιέσαι, ξέρω ότι δεν θες να μιλήσεις από τόσο πολύ για άδεια. Όχι, όχι. Για τον Τσιτσιπά που είδες χθες. Αυτό. Έχουμε και φυσικά τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος. Γιατί τελευταία έχει γίνει και ο παδός του τένις. Το παιχνίδι της ζωής του έκανε. Το παιχνίδι. Ξεκίνησε με φάπα στο πρώτο σετ. Έβλεπε τον Άντερσον να έχει ένα σερβίς επίπεδου Σερένα Βίλιαμς σε δύναμη. Ναι. Και όπως κατάλαβε. Ναι. Να μην μπορεί να του κάνει break με τίποτα ο Τσιτσιπάς, αλλά να κρατάει και το δικό του σετ ο Στέφανος. Όπως ακούσαμε πολλές φορές στη μετάδοση. Μπράβο, Στέφανε. Μπράβο, Στέφανε. Οπότε μετά το νούμερο 3 κέρδισε και το νούμερο 6 της παγκόσμιας κατάταξης. Έτσι, έτσι. Και καλά, αυτός ο Άντερσον είναι το 6, αλλά δεν ξέρω πώς έχει γίνει το 6. Με βίσμα. Ναι, εντάξει, έχει βέβαια και το τελικό στο Wimbledon. Αυτό νομίζω τον ανέβασε πάρα πολύ. Τον Ιούνιο νομίζω ήταν το Wimbledon. Το Wimbledon. Αλλά... όχι, κύριε, τον Ιούνιο είναι το τέτοιο, το Roland Garros. Μετά είναι το Wimbledon. Ναι. Μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά είναι ατιτλούλης κι αυτός. Ναι, αλλά αυτός είναι και 30 χρονών ο Άντερσον. Ενώ ο Τσιτσιπάς σήμερα κλείνει τα 20. Όντως. Ναι. Είναι συνομιλικός σου, Γιώργο Γκάτο. Πώς νιώθεις γι' αυτό. Είναι συνομιλικός μου. Παίζει να τον περνάω κιόλας. Να τον περνάς κιόλας. Εσύ τι είχες κάνει στα 20 σου, Γιώργο Γκάτο. Κατάθλιψη. Δεν είχα πιάσει τη ρακέτα του τένις στη ζωή μου. Α, μην το πενευτώ, αλλά έχω κάνει και τένις. Κάτι καλοκαίρια σε κάτι γηπεδάκια. Εντάξει, έχω. Είμαι από τους ανθρώπους που δοκιμάζανε να κάνουν το forehand το λεγόμενο. Oh. Γιατί τώρα έχουμε μάθει και τους όρους. Και από το τόσο φάλτσο χτυπούσε η μπάλα στην αντίθετη πλευρά και γυρνούσε πίσω. Έχω φάει πολλούς πόντους, έτσι.
Με κοροϊδεύανε. Γιατί ξέρει, είναι τόσο λίγο... φάλτσο. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Γιατί αν παίζει μπάσκετ και έχει ένα ύψος για μπάσκετ και συνέχεια το γυρίσει στο τέννις, ναι, δεν βολεύει. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι 1,93. Ωραία, εντάξει, δεν έχω καμία δικαιολογία. Και ο αντίπαλός του χθες ήταν 2-3. Ωραία, 2-3. Ναι. Και παίζει τέννις αυτό. Φαντάσου. Είναι το παιδί δεν έπαιρνε τα γράμματα, δεν μπορούσε να παίξει και μπάσκετ. Για βόλεϊ δεν το συζητάμε, ας παίξει τέννις. Δεν είχε αυτός γονείς να του πούνε, έχει γίνει πολύ ψηλός για τέννις, πάνε μπάσκετ. Κλασικό στερεότυπο. Ναι. Ρε φίλε, δεν ξέρω, οι ταινίστες είναι σε άλλο κόσμο, σε άλλη κοινωνία ζουν. Είναι δικά τους όλα, τα πόλο μπλουζάκια τους, τα ταξίδια τους στο Τορόντο. Τώρα, ας πούμε, πήγε ο Τσιτσιπάς, έφερε και όλη τη φαμίλια μαζί. Ήταν, είδα κάτι ξαδέρφια, κάτι θύ και ο προπονητής και όλο το σόι. Κοίτα, με τα λεφτά που έβγαλε μετά και τη σημερινή κοινωνία. Νομίζω έγινε κοντά στη 200 τώρα πλέον ο Τσιτσιπάς. Όχι, είναι με εκατομμύριο. Έβγαλε εκατομμύριο. Όχι, εκατομμύριο, συγγνώμη. Θα σου πω μισό. Κάτσε, ρε, μισό, εκατομμύριο, μισό εκατομμύριο δολάρια. Μισό, φαντάσου. Μια νίκη. Μισό εκατομμύριο σιωδί. Δολάρια. Ναι, κοίτα. Α σου πω. Είναι 5. Γιατί. Και συγκεκριμένα είναι 500.340 δολάρια. Εσύ μου κάνεις νόημα να το κάνω αυτό, αλλά δεν ξέρω πώς θα το κάνω. Ναι, φέρω το παράθυρο εδώ, έφυλε. Α, έξυπνο. Πω, εντάξει. Τεχνογνωσία, full. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Δεν ξέρετε τώρα τι έχει γίνει εδώ πέρα στο στούντιο. Ένα τεχνολογικό θαύμα. Και έλεγα. να μην σε διακόψω. Και σε περίπτωση που πάρει τον τίτλο. Ναι, ο οποίος δεν ξέρω πότε παίζει για ποιον τίτλο. Νομίζω ο Ναδάλ παίζει σήμερα ή έπαιξε χθες ημιτελικό. Και, νομίζω ο Ναδάλ θα είναι τελικό. Δεν παίζει να μην είναι ο Ναδάλ τελικό. Συγγνώμη, Στέφανα, αλλά με Ναδάλ δεν τα βάζει. Ο Ναδάλ, ο οποίος έχει πάρει 33 τίτλους με ATP και Grand Slam μαζί. Ενώ όλοι οι άλλοι μαζί δεν έχουν κανένα. Και... σε περίπτωση να συμπληρώσω ότι σε περίπτωση που κερδίσει τον τίτλο θα πάρει 1.000.000. 1.020.000. Αυτές οι 20.000. Δεν το κάνουν στρογγυλό. Να τις φέρει κατά εδώ να κεράσει σουβλάκια. Δεν το κάνουν στρογγυλό, δε φίλε. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ τι. Γιατί τώρα, μου χάλασε το. Εντάξει, την ψυχοσύνεση. Να αφήσει μπουρμπάρτα 20.000. Και ξεκινάει ο Άντερσον, παίρνει το πρώτο σετ στο tie break. Το δεύτερο σετ ο Τσιτσιπάς ήταν πιο δυνατός, έδειξε έτσι σημάδια ανάκαμψης και του έκανε το break και το κέρδισε 4-6, πιο εύκολο από ό,τι θα περιμέναμε. Και στο τρίτο σετ έγινε μια μάχη. Εκ νέου tie break, κρίθηκε το παιχνίδι στον πόντο. Στο tie break να γίνεται ο χαμός, ο κακός χαμός και να λήγει νομίζω 9-7. Στους πόντους. Ούτε καν στα 7 δεν έχει. Κάτι παρακολουθήσαμε μέσα του Instagram σου. Δηλαδή το παιχνίδι ξεκίνησε 10 η ώρα και τελείωσε νομίζω 1.30. 1.30 ώρα κοιμόμουν. Είχα λιώσει. Εντάξει. Μας ξαγρυπνούμε για το τέννις. Τι άλλο θα δούμε στη ζωή μας. Το τέννις τώρα τελευταία. Βέβαια. Ή πάντα σου άρεσε. Πάντα μας άρεσε. Εντάξει. Εμείς βλέπαμε Ρολάν Γκαρός. Που νομίζω και το Ρολάν Γκαρός σηματοδοτεί και την έναρξη του καλοκαιριού. Έτσι πιχειρώ με Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο, στην περιγραφή. Το έχω συνδυάσει το Roland Garros, ναι, με περίοδο, ακόμα από το σχολείο, με περίοδο εξετάσεων. Έχανα κάποια παιχνίδια τότε για να κάτσω να διαβάσω. Τώρα το μετάνιωσα και από ό,τι κατάλαβες... Είστε και μικρά παιδιά εσείς και δίνετε εξετάσεις ακόμα. Τι να σας στο κάνω. Σχολείο δεν σου λέω ακόμα. Ήτανε στο εφαντάσου. Τέλη Μαΐου, αρχής Ιουνίου. Κάποτε που το έδειχνε στην ΕΡΤ, δεν το δείχνει πλέον. Όχι, τι λες. Το δείχνει. Φέτος. Το δείχνει. Και φέτος το δείχνει. Φέτος δείχνει. Κάθε χρόνο το δείχνει. Το Ρολάν Γκαρός είναι παράδοση, Γιώργο Κάτω. Νομίζω ότι φέτος δεν το έδειξε. Εκτός αν έδειξε μόνο το τελικά. Επίσης, θα μας πεις εσύ για τον κλασικό αθλητισμό τις επιτυχίες. Είχαμε ένα αργυρό μετάλλιο, νομίζω, χθες. Χθες. Δελμπασάκι. Ναι. Είχαμε ένα ασημένιο μετάλλιο, αν δεν κάνω τόσο μεγάλο λάθος. Στα 400 μέτρα, ναι, που. Έσπασε η κοπέλα το πανελλήνιο ρεκόρ το οποίο κρατούσε η Φανή Χαλκιά από το... θα σε γελάσω τώρα. Δεν θυμάμαι με ερμηνεία. Άμα μου δώσεις ένα λεπτό θα σου πω ακριβώς και τον χρόνο που έκανε. Έτσι. Νομίζω κάνανε, θα κάνανε δες... και σε ένα στην ιστιοπλοεία, ναι, ναι, σε κάτι κοπηλασίες. Κάνανε και παγκόσμιο ρεκόρ δύο Ελληνίδες. Σε παρακαλώ. Τι γίνεται. Και βγήκε ο Βασιλιάδης πάνω στο άλογο και είπε: είδατε τι κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Μόνο επιτυχίες. Ναι, είναι το κλασικό που τους θυμούνται ακριβώς την επόμενη μέρα. Βασιλιάδες τρομερός. Εντάξει. Είναι ακριβώς αυτό που θυμούνται ότι. Δηλώσεις λίγο πιο κάτω είναι και το. Ναι, θα το βρούμε και αυτό. Λίγο πιο κάτω ελπίζω. Εντάξει. Βασικά. Βλέπεις κάτι άρθρα συγχαρητήρια του πολιτικού κόσμου στην Μπελμπασάκη.
Δηλαδή γιατί τώρα εσύ, άμα είσαι μπελιμπασάκι. Μπελιμπασάκι, όχι δελιμπασάκι. Όχι, μπελιμπασάκι. Φαντάσου, την κάναμε. Το δώσαμε το μετάλλιο σε άλλη. Να τι. Κάτσε, ναι. Ρε, περίμενε. Νομίζω το έχουμε ανεβάσει και στο Λαμπαουτάρι. Κάτσε, έτσι. Κατευθείαν διαφήμιση που είπε. Ορίστε. Ναι. Α, και ο μπάνιο. Στα 400 μέτρα. Με χρόνο 50-45. Νομίζω έχει κατεβάσει κατά ένα δευτερόλεπτο το προσωπικό τη ρεκόρ και το πανελλήνιο. Είχαμε και τον Μπανιώτη, ο οποίος έμεινε δέκατος στο εισύψος, ενώ είχε φέτος την τέταρτη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη, με τρεις άκυρες στα 2.24, ενώ είχε ρεκόρ 2.31. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Photo Finish. Εντάξει, ήταν μια μικρή εισαγωγή. Κοίτα, στο με τον κλασικό αθλητισμό τώρα και το τένις. Η Μπλιμπασάκη στο Photo Finish έχασε το χρυσό χθες. Ναι. Ήταν τόσο ωριακά. Ισχύει αυτό, ισχύει Γιώργο, κάτω ισχύει. Και ξεκίνησε κλασικά, ξέρεις, οι δηλώσεις είναι θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου και τα λοιπά. Ναι, εντάξει, αυτά τα κλασικά. Ενώ το έχει σήμερα ολοκληρώνεται, νομίζω. Φιλιππίδη έχει. Έχει Φιλιππίδη, έχει Τσιάμι. Έχουμε 4 τελικούς το πρωί, συγκεκριμένα μαραθώνιο, κανείς δεν το δει. Έτσι, εκτός αν έχεις πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Σήμερα στις 11 με Ναδάλ με ενημερώνουν στο ρεπορτάζ. Πω, φίλε. Ευχαριστούμε τον Θοδωρή που. Έτσι. Οι πιστοί ακροατές σου. Που ξυπνάνε από το Κυριακάτικα 10 η ώρα για να σε ακούσουν. Πω, είναι τύρος τώρα. Για ποιο λόγο κάθεσαι και μας ακούς. Λοιπόν, όχι, έχουμε, καλά κάνουν και ακούνε. Έχουμε μαραθώνιο γυναικών και εκεί κάποιες συμμετοχές. Το βράδυ. Να ξέρεις, πολύ θλίψη είναι αυτά. Στο μαραθώνιο δηλαδή είμαστε. Για τα μάθημα. Μαραθώνιο, όχι, έχουμε αρκετές συμμετοχές. Αλλά μαραθώνιο είναι κατεξοχήν ένα αγώνισμα το οποίο συνήθως παίζει Κυριακή πρωί ως πάρα πολύ πρωί. Ξέρεις, είναι αυτό που σηκώνεσαι τυχαία, κάνεις ένα ζάπινγκ στη τηλεόραση και βλέπεις για 2,5 ώρες. Όσο θα κάνει ζάπινγκ εσύ, οι άνθρωποι αυτοί τρέχουν. Όσο σηκώνεσαι, βλέπεις την έναρξη, την κίνηση, φτιάχνεις ένα καφέ, ξανακάθεσαι, λες σιγά μην κάτσω να δω μαραθώνιο. Yeah. Πας κάνεις καμιά δουλειά, επιστρέφεις, κοιτάς τι γίνεται, λες ακόμα στα ίδια επίπεδα είναι και τρέχουν, κάνουν γύρους. Ειδικά εκεί στο δρόμο που κάνουν αυτό το zigzag, το άθλο που το περνάνε καμιά 1700 φορές. Γιατί οι άλλοι που λέει, πήρε το χρυσό μετάλλιο στα 800 μέτρα η αθλήτρια του Λουξεμβούργου. Που λέει, άμα κάνεις 800 μέτρα στο Λουξεμβούργο, έχεις φύγει έξω από τα σύνορα. Απίστευτο πράγμα. Και από εκεί και πέρα έχουμε. Είχαμε Premier League χθες. Όχι, εσύ, κάτσε. Είχαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για τους βραδινούς τελικούς. Α, ναι. Σήμερα το βράδυ είναι ο Κώστας Φιλιππίδης στο επικοντό και ο Δημήτρης Τσιάμις στο τριπλούν. Το τριπλούν μου φαίνεται υπερβολικά δύσκολο. Υπερβολικά όμως. Έτσι. Και ο αγώνας Φιλιππίδη είναι στις 8 και 10 το βράδυ. Όποιος θέλει να το παρακολουθήσει. Ενώ υπάρχει κόσμος που παρακολουθεί, αλλά. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ fun to watch. Εντάξει. Δεν θέλω τώρα να μπλέξουμε σε βομολογίες πρωί-πρωί με αγγλικά. Αυτά τα αγγλικά σας εγώ δεν τα ξέρω. Και ο Τσιάμις αγωνίζεται στις 9 παρά 5. Ενώ γενικότερα σήμερα το βράδυ έχει τελικούς επικοντό, έχει σφυροβολία γυναικών. Τριπλούν ανδρών, 1500 μέτρα γυναικών, 1500 μέτρα γυναικών, 5000 μέτρα γυναικών, 3000 μέτρα στίπλ γυναικών. Αυτό το στίπλ είναι. 4x100 γυναικών και 4x100 ανδρών, το οποίο κλείνει το πρόγραμμα. Έτσι. Αυτό το στίπλ είναι, δεν το βλέπει νομίζω ούτε ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής στον ελεύθερο του χρόνου. Κανείς δεν θα δει φίλε στίπλ και τέτοια γιατί όχι εδώ σήμερα. Αυτό που πηδάνε το εμπόδιο και πέφτουν μέσα στο νερό, στη λιμνούλα και πρέπει να ξαναβγεις και να ξανατρέξεις. Ούτε το μισό δεν έκανα εγώ. Ούτε ένα άλμα μέσα και να βγεις έξω. Θα έπεφτα μέσα και θα έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Ανηφορίτσα δεν έχει. Κοίτα, εγώ πιστεύω κανείς δεν το δει γιατί ο καιρός παραμένει εξαιρετικός για ακόμα μια μέρα. Στο Σαββατοκύριακο αυτό, έτσι. Τώρα σας κόψαμε σε φέραμε εδώ, Γιώργο, κάτω από την Κωμόπολη σου, για να μην πω χωριό. Όχι, χωριό βαρύ. Σε πήραμε έξω από τα πανηγύρια σου, δεν σε αφήνουμε να χαρείς τα πανηγύρια και σε φέραμε για εκπομπές. Ναι, εντάξει, ας πω εγώ μισοβδόμαδα. Για πες μας λίγο για το πανηγύρι σας εκεί πέρα πριν να αρχίσουμε. Τι θέλω να σου πω. Από πότε μέχρι πότε είναι, τι κάνετε εσείς εκεί πέρα. Από τις 6 του μηνός ξεκίνησα, μέχρι τις 17. Με αποκορύφωμα τις 17 που έχει τα χάλκινα τα λεγόμενα. Έτσι. Έχει ανοιχτή πρόσκληση. Δεν τα μπορώ καθόλου αυτά. Ναι, ξέρω καημένα. Χάλκινα και τέτοια. Δηλαδή, βάλτε και ποντιακά να μην έρθω σίγουρα. Ποντιακά έχει σήμερα.
αυτό το βράδυ. Δεν ξέρω, θα με μισήσει το κοινό, αλλά δεν μπορώ τα ποντιακά καθόλου. Όπως συνεχίζει να γίνει. Ξεκινάει, κάθεσαι στο τραπέζι, στο πανηγύρι, ξεκινάει η πρώτη λίρα να ακούγεται και με τζέζ, δεν ξέρω τι, η πρώτη νότα, και τρεις ώρες μετά που σταματάει για ένα διάλειμμα, λες, τελείωσε το πρώτο τραγούδι. Τι έχει γίνει τώρα? Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Είναι όλα μια συνέχεια. Μα να είσαι από τα γεννητσά τη, φίλε, και να μην σε αρέσουν χάλκινο. Είδες. Πώς το έχει κάνει αυτό? Φαντάσου. Και από φίλους και οικογένειες με full body, έτσι, με πόντιες καταβολές. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Από τίποτα. Ότι, μακριά. Από ό,τι γνωρίζω έχουμε... Καλύτερα στύπλη. Καλύτερα στύπλη. Και από ό,τι γνωρίζω έχουμε μια αυξημένη κίνηση για χαλκιδική, όπως είναι φυσιολογικό, έτσι. Ναι. Θες να κάνουμε σύνδεση, να μάθουμε τι γίνεται στο δρόμο, αυτό που κάνεις στο... Θες να αλλάξω τη φωνή μου, τι? Όχι, πες μας, τι, με την κίνηση, θα μας πεις για τον καιρό? Όχι, ρε. Τι, ο καιρός είναι εξαιρετικός. Είναι ό,τι πρέπει για παραλία. Νομίζω κίνηση... τώρα στο beach bar θα γίνει χαμός, Κυριακή. Κίνηση είναι κλασική κίνηση Θεσσαλονίκης. Α, επίσης, είναι 10 και 25. Όποιος μας ακούει τώρα από το σπίτι του και σκέφτεται να πάει θάλασσα, ας μην πάει. Τώρα είναι 10 και 25, άμα ξεκινήσετε, για φτάστε μία. Φτάστε μία. Κοίτα, αργήσατε. Όσοι γνωρίζουν έχουν φύγει ήδη. Έτσι. Εντάξει. Κοίτα, θερμοκρασία θα έχει εξαιρετική. Η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, με 26 έως 30 βαθμούς που διαβάζω και κάποιους χαλαρούς ανέμους, έτσι. Θα είναι μια χαρά. Ειδικά για Θεσσαλονίκη. Χαλκιδική, η ίδια κερί και λίγο παραπάνω ζέστη. Έτσι, νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά. Τώρα έκανε ένα ωραίο μαγικό στα ακουστικά μου και σ' ακούω. Και τώρα, ναι, δεν ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει, είναι αυτό το κλασικό. Άμα πειράξω εγώ το ακουστικό, δεν με ακούς καλά, έτσι. Όχι, όχι, τώρα σας ακούω καμπάνα. Είσαι ωραίος. Έχετε πολύ ωραία φωνή, κύριε Κάτω. Λοιπόν, μετά το πρώτο διάλειμμα που έχουμε, έτσι, ακόμα ώρα, αλλά λίγο να σας προλογίσω εγώ, θα ασχοληθούμε με ποδόσφαιρο. Θα πούμε και λίγο για το μπάσκετ, τι ξεκινάει από αύριο, τι έρχεται, τι μέρες έρχονται, τα φιλικά, για όλα θα τα κάνουμε λίγο μια ανασκόπηση, μια σούμα, να τα μαζέψουμε όλα μαζί, να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε από το μπάσκετ που το έχουμε αφήσει λίγο παραπονεμένο τελευταία. Έχουμε επίσης ρασιτέχνη, όπως αναφέραμε στην αρχή, και επίσης... Πορανίγκλες Νίκο Παπαδόπουλο. Αυτό θα έλεγα τώρα. Πώς σε καταλαβαίνω. Πώς συνεννούνται τα μεγάλα μυαλά. Ναι. Μετά τις 11.30. Θα βγάλουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο να μας πει για το φιλικό που ήταν στο γήπεδο στα Πηγάδια και έκανε και τη μετάδοση για το Λίμπερο 107,4. Πάντως ο Νίκος δεν ήταν μόνος του, γιατί είχε και πάρα πολύ κόσμο χθες. Από Θεσσαλονίκη και από τις τριγύρω περιοχές, έτσι. Και ήταν και ο νεαρός ρεπόρτερ χθες. Όχι, όχι, ας τον αυτό εκεί κάθεται. Έχει άδεια ακόμα. Ήταν κρυφά, ήταν κρυφά incognito. Κοίτα, εγώ σου λέω ότι είδα και εκεί και το κόσμο. Εντάξει, δείχνουμε ότι ο κόσμος δεν διψάει και περιμένει, θέλει να δει. Είχαμε ακόμα. Ακόμα και στο live χθες το Λαμπάδο γινόταν πανικός. Μετά από χρόνια μιλούσαμε για κανονικά, για τακτικές και ό,τι θέλεις. Παρακολουθούσα, να ξέρεις, το live, που τα σχόλια των ακροατών, τηλεθεατών και αναγνωστών. Μέχρι το 30 και περίπου 10 λεπτά πριν μπει τον goal, κάπου εκεί, σε εκείνο το διάστημα. Είχε γκρίνια, ε. Σε εκείνο το διάστημα ξεκινήσαμε ότι ο Άρης χρειάζεται 4 ποδοσφαιριστές στην άμυνα. Και λίγο πριν τον γκολ, ναι, λίγο πριν τον γκολ καταλήξαμε στο ότι τώρα χρειάζεται 4 επιθετικούς. 4 καινούς παίχτες στην επίθεση. Εντάξει, παιδιά. Προπονητές δεν χρειάζεται, γιατί νομίζω είμαστε αρκετοί. Έχουμε μαζευτεί αρκετοί προπονητές. Εμένα μου αρέσει ότι οι απόψεις δίστανται. Δίστανται όμως σε κοινό παρανομαστή, ότι χρειάζεται παίκτη η ομάδα. Δεν βγήκε κανένας να πει, μια χαρά είμαστε, παιδιά. Τι θα μου πει. Είναι 14 με το μελέτη 15. Πόσο να πάει, αντί να πάρει έναν δύο παίχτες ακόμα. Μετά όσο παίρνεις παίχτες, δεν βελτιώνεις καμιά ομάδα. Έτσι, ίσα-ίσα. Νομίζω ότι γίνεται χειρότερο. Σε έβλεπα που πάλευες εκεί να τους συνεφέρεις. Σας παρακαλώ, παιδιά. Δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζεται να μάλλον. Αυτό είναι το νόημα. Τα τελευταία χρόνια έχει καλλιεργηθεί σε τέτοιο βαθμό η ισοστρέφεια. Που δεν χρειάζεται να βάζεις καλό τη φωτιά. Τα χρόνια της ισοστρέφειας. Ποια χρόνια της ισοστρέφειας, τα σου έλεγα τώρα τίποτα. Αλλά σέβομαι. Σέβεσαι την ηλικία μου. Όχι. Μην τυχόν και το πεις αυτό το πράγμα τώρα και ακούει ο κόσμος και νομίζω ότι είμαι κανένας τριαντάρης. Πρώτο το ραδιόφωνο. Με τέτοια φωνή τριαντάρης αποκλείεται. Πρώτο το ραδιόφωνο και μετά την ηλικία σου. Έτσι. Και τα 29 πόσο είσαι, 28, όχι. Τι είμαστε. Ούτε καν 24. Ναι. 24 παρά. Είδαμε ότι είχε μερικές αλλαγές, έτσι. Ναι. Όπως ο Παυλίδης, για παράδειγμα, ο Ιντζόγλου. Παίζει με τα ακουστικά. Πρέπει να τα ξεμπλέξω, ρε φίλε.
Ο Ιτζόγλου στο χώρο του κέντρου, ο Παυλίδης ως εξτρέμ, ελείψη την κοινή και Μπρούνο Γκάμα, οι οποίοι οι δύο ποδοσφαιριστές ακολούθησαν το ατομικό πρόγραμμα, όπως θα τα πούμε και αυτά αναλυτικά συνέχεια. Είδαμε Σόζα Βελέθ στο κέντρο της άμυνας. Είδαμε Βελέθ. Α, ξεκινάς, θα το κάψεις τα θέματα. Δεν θα κάψω τίποτα. Το πήρες πάνω γιόλο. Όχι, μα. Εγώ κάνω το τέτοιο. Ένα recap τι θα ακολουθήσει. Α, έτσι. To be continued θα βάλουμε έτσι κι αλλιώς. Στο επόμενο επεισόδιο. Ναι, είδαμε Γιουνές 45 λεπτά που άνοιξε λογαριασμό. Ήταν στο γήπεδο και ο Θοδωρής Καρυπίδης, πέρα από τον κόσμο που υπήρχε. Είχαμε και εκλεκτές παρουσίες, έτσι. Όταν είναι ο πρόεδρος της. Ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος. Ποιον παίχτη πιστεύεις ότι ήρθε να παρακολουθήσει? Νομίζω όλους τους Έλληνες. Μην πεις όνομα. Τότε πώς θα το κάνω, θα το περιγράψω. Ποιο παίκτη νομίζεις ότι ήρθε να παρακολουθήσει, αλλά μην πεις όνομα. Φαντάζεσαι να μου απαντούσες τον Κολάσο, τον Γκαρσία για την Εθνική Ελλάδος. Σε έχω ικανό. Εδώ έχει παίξει ο Χολέβας Εθνική Ελλάδος. Ναι. Επίσης, αν θέλεις, μην κάνεις αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή. Θα το παλεύω, άσε με να. Μην με δίνεις τον κόσμο. Είχαμε δηλώσεις που πάλι ο Πάκο Ερέρα στάθηκε στις αδυναμίες της ομάδας του. Είχαμε δηλώσει την Γιουνές λίγο μετά την επίτευξη του τέρματος, ο οποίος έτσι δήλωσε ευχαριστημένος. Αλλά θέλει ακόμα αρκετή δουλειά. Όπως και όλη η ομάδα θέλει αρκετή δουλειά. Αλλά κοίτα, επειδή φτάσαμε ακριβώς στις 10.30, νομίζω ότι είναι. Ναι, πώς πέρασε η ώρα, Γιώργο, μαζί σου. Νομίζω ότι είναι η ώρα να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και επανερχόμαστε με full ρεπορτάζ. Επιστρέψαμε. Ουσιαστικά τώρα ξεκινάει το All About This Weekend, μετά το μισάωρο έτσι ζέσταμα. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, θέλω εγώ να ασκήσω στον αέρα έναν ακροατή μας που μας έστειλε, που με ηρωνεύτηκε για το τένις και λέει: έμαθες εσύ τένις με τον Τσιτσιπά και τη Σάκαρη? Που όταν εμείς βλέπαμε Ρολάν Γκαρός, φίλε Θοδωρή, από 10 χρονών, εσείς ακόμα ψάχνατε τι είναι η μπάλα του τένις, τι χρώμα είναι η μπάλα του τένις. Τι να σου πω τώρα. Και δεν μπλέκω με τους φίλους. Και τα ΔΕΦΗ παίκτης βόλι, έτσι. Εντάξει. Τι να σου πω. Βόλι είναι, όσοι ήσασταν 2 μέτρα και δεν καταφέρατε να παίξετε μπάσκετ, όπως παίζει εδώ δίπλα ο Γιώργος ο Γκάτος, και τον θαυμάζουμε και τον στηρίζουμε και τον εκτιμούμε. Εγώ έχω κάνει βόλι και ξέρω, αλλά με κόψανε, ξέρεις, με φάγανε. Ωραία, ανακαλώ τότε. Κοίτα. Είσαι και εσύ χειρότερος από όλους. Πριν πάμε στα τουάρτη να συμπληρώσω σε αυτά που λέγαμε για τους ελληνικούς τελικούς σήμερα, ότι στις 6 ώρα περίπου αγωνίζεται και ο Λευτέρης Πετρούνιας με σκοπό το 4ο σερί ευρωπαϊκό τίτλο στους κρίκους. Κάτι που θα τον βάλει ακόμα πιο ψηλά στην ελίτ του αθλήματος, έτσι. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε στα τουάρη και στα όσα, είδαμε και στα όσα ακούσαμε χθες. Ήρθε η ώρα μετά από μια 40 λεπτή της καθυστέρησης. Για πες μας, Γιώργο, κάτω, τι είδες εσύ? Τι είδα εγώ, ωραία. Μέσω της τεχνολογίας και του ραδιοφώνου φυσικά, στο Ξάνθη Άρης. Στο δεύτερο εν Ελλάδη φιλικό του Άρη, στα πλαίσια της καλοκαιρινής προετοιμασίας, μετά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, στα παιχνίδια που παίζει έτσι λίγο πριν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ας ξεκινήσουμε όλοι από μια σταθερή συνισταμένη, έτσι. Μια συνισταμένη ότι η ομάδα δεν είναι έτοιμη ακόμα. Έτσι. Εντάξει, το ξέρουμε εμείς, το ξέρουν οι ίδιοι, το ξέρουν ο προπονητής, το ξέρουν όλοι. Από εκεί και πέρα έδειξε αρκετά πρόσωπα. Μέχρι το 20 με 25 περίπου. Αυτό είχε 20 λεπτά. Είχε 20 λεπτά. Όχι ημιχρονό, τώρα είχε 20 λεπτά. Δηλαδή μέχρι το 20-25 είδαμε μια ομάδα η οποία ήταν πολύ. Πώς να το πω. Πολύ μαζεμένη. Δεν έπαιρνε πρωτοβουλίες. Δεν μπορούσε να δημιουργήσει. Φάνηκε ότι η Ξάνθη ήταν διαβασμένη. Και ότι. Καταρχήν, εγώ αυτό που παρατήρησα από την ομάδα της Ξάνθης είναι ότι είναι ένα ρόστερ δίχως πολλές αλλαγές. Μια ομάδα η οποία είχε ένα σταθερό κορμό γενικότερα, δεν προχώρησε σε πάρα πολλές μεταγραφικές κινήσεις, γιατί οι Έλληνες του ρόστερ διατηρηθήκαν οι ίδιοι. Έτσι, για παράδειγμα, είναι η ομάδα με τις λιγότερες παίχτες και τις λιγότερες αποδεσμεύσεις, έτσι, γιατί και στην Ξάνθη ήρθε ο Σαρπόγκ, ο Καντά και ο Κοβάσεβιτς και έφυγαν ο Τριάδης, ο Μεχή και ο Λουσέρο. Είναι η ίδια ομάδα με πέρσι. Έχοντας καρδίσει τον προπονητή, έχοντας τον ίδιο κόσμο. Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό ήταν το έκτο του φιλικό και αυτούς. Ήταν ακριβώς το ίδιο.
χαζός. Γιατί? Ήταν ακριβώς το ίδιο, η ίδια ομάδα με πέρσι, είχανε χημεία, είχανε τα πάντα. Και μπήκανε όντως έτσι στο παιχνίδι, πολύ διαβασμένοι. Δεν επέτρεψαν στον Άρη να κάνει ιδιαίτερα το παιχνίδι στην αρχή. Αλλά μετά, ειδικά το πρώτο cooling break... Αυτό συνέβη και, στο, και με τη Λάρισα. Ο Άρης δεν έκανε το παιχνίδι του στο, στην αρχή. Ναι, αυτό ήταν, ήταν και μία ερώτηση που έγινε στον Ερέρα μετά. Ότι μετά από αυτό το φιλικό, ουσιαστικά που ήταν δεύτερο στον ελληνικό χώρο, ότι αν σιγά σιγά αρχίζει να αντιλαμβάνεται το ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι ότι, ξέρεις, ότι... Την ελληνική πραγματικότητα. Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς, αυτή τη λέξη. Το είπε κιόλας, ναι. Θα δούμε μετά και τις δηλώσεις. Ναι, γιατί είναι... Θα τα δούμε. Ξέρεις, σίγουρα αν αντιμετωπίσεις τη Λάρισα, η οποία είναι μια ομάδα στη μέση προς το τέλος της βαθμολογίας, που αρέσκεται στο να κλείνεται και να ψάχνει καινούς χώρους αντεπιθέσεις. Και αν προσθέσεις αυτήν και μια Ξάνθη, η οποία πέρσι τερμάτισε έκτη, με αυτό το ρόστερ χωρίς να το αλλάξει, με μια πορεία που κάνει πάντα, ξέρεις, σαν Ξάνθη, κάνει μια αρκετά καλή πορεία. Και θέλω να προσθέσω σε αυτό το κομμάτι ότι εντός έδρας η Ξάνθη ανέκαθεν έβαζε δύσκολα σε όλους. Έτσι, όχι μόνο στον Άρη. Έτσι, είναι θετικό, ναι, μεν, αλλά. Ωραίος ο τίτλος. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, να πούμε και λίγο για τον Άρη, ότι ο Πάκο Ερέρα σε σχέση με την εντεκάδα που παρέταξε με κόντρα στη Λάρισα είχε 4 αλλαγές. Ναι. Ξεκίνησε με Σόζα αντί Δελιζήση και με Βελέθ, ενώ ο Μενέντες ήταν στα άκρα με Τζανακάκη και στο τέρμα είχε Κουέστα. Ναι. 4 αλλαγές λοιπόν, 4 διαφοροποιήσεις σε σχέση με το αρχικό σχήμα που είχαμε δει στο Κλεάνς Βικελίδης κόντρα στη Λάρισα. Ναι, όπως δήλωσε και στο τέλος του αγώνα, ότι ο Δελτζής δεν γίνεται να παίξει ακόμα ένα παιχνίδι, ακόμα 90 λεπτό, ειδικά με μόλις 2-24 ώρα κενό από το τελευταίο παιχνίδι τους, το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στη Λάρισα την Πέμπτη. Έτσι. Ο Μενέντεθ πήρε τη θέση του Βαλεριάνου, ο οποίος και αυτός έχει τραβήξει μεγάλο κουπί στα φιλικά προετοιμασίας. Και από εκεί και πέρα ο Τζανακάκης. Είναι καλό, είναι. Ο Τζανακάκης αποτελεί μια σταθερά πλέον. Έτσι. Ειδικά στη φετινή ομάδα. Τρεχαντήρι. Ναι. Τρεχαντήρι. Και έχει, σε σχέση με την περσινή σεζόν και ίσως και την προπέρσινη, έχει αποκομίσει αρκετά θετικά σχόλια στα πρώτα παιχνίδια. Δηλαδή ο κόσμος. Αρέσει ο Τζανακάκης. Αρέσει γενικά στον κόσμο αυτό το παιχνίδι, το γρήγορο, το ορεξάτο. Γι' αυτό βλέπουμε και ότι ο Ματέο Γκαρσία είναι από τους αγαπημένους παίκτες. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που αρέσουν στον κόσμο να βλέπουν στο παιχνίδι των ομάδων τους. Να πάρουμε να ξεκινήσουμε να πούμε ότι, όπως ανέφερες και εσύ πολύ σωστά, υπήρχαν διαστήματα και για τις δύο ομάδες. Ξεκίνησε πιο δυνατή η Ξάνθη, πιο καλά, πατούσε πιο καλά στον αγωνιστικό χώρο, είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως δεν κατάφερε να απειλήσει, είχε μια ανούσια κατοχή. Όμως και ο Άρης από τη δική του πλευρά δεν κατάφερε να γίνει απειλητικός στο, ναι, πρώτο έτσι, κομμάτι. Δεν είχε και την καλύτερη δημιουργία κυκλοφορία μπάλας. Στο χώρο του κέντρου αγωνίστηκαν ο Ιντζόγλου με τον Μπάσα σε θέση 6 εναλλάσσοντων συνεχώς. Και ένας εκ των δύο έμενε μπροστά με τον Κολάσο. Ο Κολάσο σταδιακά ανέβηκε χθες. Ναι. Έτσι. Δεν έκανε και το καλύτερο του παιχνίδι σε σχέση με τα όσα έχουμε δει. Είχε ένα θέμα ο Άρης στην ανάπτυξη από τον άξονα. Και είδαμε ίσως για πρώτη φορά, δεν θυμάμαι εγώ σε άλλο παιχνίδι, μακρινές μπαλιές. Ναι, είχαν μια απόσταση γραμμές μεταξύ τους. Από την άλλη, όμως, σκέψου ότι ο Άρης δεν είχε τα εξτρέμ του. Πέρα του Ματέο Γκαρσία δεν είχε άλλο καθαρό εξτρέμ. Στη θέση του δεξί εξτρέμ αγωνίστηκε ο Μπάμπης Παυλίδης. Το έχει κάνει κατά το παρελθόν. Δεν είναι βασική του θέση. Έτσι, σε καμία περίπτωση. Γιατί είδαμε ότι ο Μπρούνο Γκάμα με τον Νικολάς στην κοινή, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Ο πρώτος κυρίως γιατί ήρθε στην Ελλάδα Παρασκευή πρωί και δεν πρόλαβε καν να προπονηθεί με την ομάδα, όχι να αγωνιστεί κιόλας στο φιλικό. Ενώ ο Νικολάς στην κοινή που το τελευταίο διάστημα έχει ενοχλήσει το γόνατο, έτσι, αποφάσισε να προφυλαχθεί. Οι δύο ποδοσφαιριστές κάνουν κανονικά ζέσταμα και προθέρμανση ατομική προπόνηση πριν τον αγώνα. Ναι, μεν ο Ντιγκινί δηλώθηκε στην αποστολή της ομάδας για το χθεσινό παιχνίδι, δεν αγωνίστηκε όμως. Γιατί αποφάσισε, από όπως είναι φυσιολογικό, ειδικά σε μια περίοδο προετοιμασίας, προτιμάς να προφυλάξεις τους παίχτες σου παρά να τους φορτώσεις και να τους κάνεις κακό. Συνεπώς ο Παυλίδης αγωνίστηκε ως εξτρέμ. Αυτό είναι κάτι που
σίγουρα δεν σου δίνει. Δεν το λες ως δυνατό σημείο. Έτσι, ναι. Όταν ένας παίχτης αγωνίζει σε μια θέση η οποία δεν είναι η φυσική του. Όπως και να το κάνεις. Και παρά το ελεύθερο που έχει ο προπονητής να δοκιμάσει πράγματα, εντάξει, το να χρησιμοποιεί τον Παυλίδης σε μια θέση που δεν την ξέρει καλά και στην καλύτερη περίπτωση είναι λίγο αποθαρρυντικό για το, ναι, για το παιχνίδι. Δόξα τω Θεώ, αυτά τα φιλικά είναι καθαρά για τον προπονητή. Ο προπονητής δοκιμάζει σχήματα, δοκιμάζει πρόσωπα όπως το έχει κάνει. Έχει δοκιμάσει κάθε παίχτη παντού σε σχέση με αυτά που είδαμε, με τις ενδεκάδες που κατεβάζει, με σχηματισμούς. Το αγαπημένο σύστημα, όπως είπαμε και χθες, είναι το 4-3-3. Έτσι, με ένα αμυντικό χαφ και δύο μπροστά εσωτερικούς μέσους. Από εκεί και πέρα όμως, έχουμε δει ότι έχει δοκιμάσει και το 4-4-2 με ρόμβο. Έχουμε δει ότι έχει δοκιμάσει. Νομίζω το 4-3-3 θα είναι φέτος. Ναι, εκεί πάει. Τώρα από εκεί πέρα, ξέρεις, το 4-4-3. Το 4-3-3. Ναι, συγγνώμη. Έβαλα ένα παραπάνω παίκτη. Μην μας καταλάβει ο διαιτητής, γιατί θα έχουμε θέμα. Μπορεί να είναι ένα σχήμα που μπορεί να πάρει και άλλη μορφή. Όπως για παράδειγμα, μπορεί να γίνει 4-2-3-1. Έτσι. Σωστό. Έτσι, να υπάρχουν δύο αμυντικοί χαφ και ένα επιτελικός μπροστά τους. Που το βλέπουμε ότι αλλάζει σε στα παιχνίδια. Μπορεί να ξεκινάει με 4-3-3, όμως καταλήγει σε 4-2-3-1. Ναι, έχει γίνει και μέσα στην αγώνα, γιατί ουσιαστικά ο Νικόλας Κολάσο πατάει. Νικόλας. Αργεντινός, δεν ξέρω. Θα σε γελάσω, με έχει πιάσει αδιάβαστο εδώ. Πάντως είναι ένας παίχτης που προωθείται, του αρέσει και γιατί συνεργάζεται εξαιρετικά με τα extreme. Ανοίγει χώρους ουσιαστικά. Είναι ένας παίχτης που κρατάει μπάλα και μοιράζει δεξιά και αριστερά. Έτσι. Όπως και να το κάνεις. Εσύ μου αρέσει που τα εμπλουτίζεις. Για να μείνουμε, είχαμε μείνει στο πρώτο 20 λεπτό. Ναι. Στο 20 λεπτό έχουμε φωνές από Ερέρα που τους ξυπνάει λίγο, τους λέει τι κάνετε, ρε παιδιά. Φωνές, για να σε διακόψω, φωνές από την Ερέα είχαμε επικοδομητικές φωνές. Ναι. Όχι, ναι. Όχι. Α, ναι, είναι ένας προπονητής που δεν του αρέσει να κάθεται σε μια γωνία και να, ξέρεις, και να κάνει να παρακολουθεί. Έχαμε και τέτοιες παλιότερα. Έχει και την αθλητική περιβολή αυτό με το σορσάκι. Εντάξει, είναι ωραίος. Είναι ωραίος. Εντάξει, ναι. Και αφυπνίστηκε η ομάδα, έβαλε το παιχνίδι, έβαλε την μπάλα κάτω. Που είναι και το ζητούμενο φέτος. Δηλαδή, λίγο στο πρώτο 20 λεπτό μας παραξένεψε η εικόνα του Άρη με τις μακρινές μπαλιές. Έβαλε την μπάλα κάτω λοιπόν ο Άρης και πήρε μέτρα στο γήπεδο. Όμως προσπάθησε να πιέσει, να απειλήσει, αλλά το μόνο που κατάφερε ίσως με τις στατικές φάσεις να φέρει την μπάλα έτσι, πιο απειλητικά στην περιοχή και να απειλήσει την αιστεία της Ξάνθης. Η οποία μια Ξάνθη δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα, αλλά δεν δημιούργησε και μεγάλα προβλήματα στον Άρη. Έτσι. Κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο που έδειξε ένα ακόμα πιο μέτριο πρόσωπο. Μετά και τις 8 αλλαγές που έγιναν στο χθεσινό παιχνίδι και την κόπωση που υπήρχε, οι κίτρινοι περιορίστηκαν ουσιαστικά στο χώρο του κέντρου και προς τα πίσω. Δέχτηκαν αρκετές επιθέσεις οι οποίες είτε κατέληγαν στην αγκαλιά του Αναγνωστόπουλου, είτε έκοβε η άμυνα τελευταία στιγμή. Είδαμε αρκετά πρόσωπα χθες. Ναι. Κοίταξε, στο πρώτο ημίχρονο είχαμε από ένα 20 λεπτό οι δύο ομάδες. Ναι, ο Ερέδα, ας πούμε, δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα ότι ο Άρης έπαιξε πολύ έξυπνα για 30 λεπτά. Που ουσιαστικά είναι μετά το 20. Ναι. 20 με 20 50, με 25 που, με ναι. 55, κάπου εκεί. Εκείνο το διάστημα. Από εκεί και πέρα δεν έδειξε καλό πρόσωπο και σου λέω αυτό είναι από αυτό όπως ξεκινήσαμε. Ότι η ομάδα ακόμα θεωρείται ανέτοιμη. Και είναι, όχι απλά θεωρείται. Και στα πλαίσια του καλού έτσι, ημιώρου του Άρη στον αγώνα, είχαμε και τον γκολ του Χαμζάν Γιουνές από στατική φάση κιόλας. Από στημένη φάση. Ναι, έγινε η αναμπουμπούλα εκεί πέρα, η απαραίτητη. Και σκόραρε ο Γιουνές στην ομάδα όπου τον καταξίωσε στην Ελλάδα. Ναι, εκεί είχε κάνει στην καλύτερη χρονιά της καριέρας του, έτσι, ως δεύτερο σκόρερ της ομάδας της Ξάνθης. Έτσι. Ναι. Αγωνίστηκε και πάλι για 45 λεπτό, γιατί και αυτός είναι σε μια μεταβατική, εγώ θα την έλεγα ακόμα, γιατί δεν θα μπορεί να χαρακτηρίσω ότι είναι σε πλήρες ρυθμούς. Όντας με 2-3 προπονήσεις με την ομάδα, ένα 45 λεπτό την Πέμπτη, όπως δήλωσε ο Ερέδα, για να το βάλει να τρέξει ξεκάθαρα. Το είπε ξεκάθαρα. Ο πιο καλός τρόπος για να ενσωματωθεί μέσα σε μια ομάδα είναι τα φιλικά. Έτσι. Φυσιολογικό είναι.
Και από εκεί και πέρα. Φίλε, όποτε ακούω αυτή τη μουσική, νιώθω σαν, το... σαν να έχω τερματίσει και είμαι και Ντέρις στα 200 ναι. μέτρα. Ναι. Τώρα έχεις διαλέξει το λάθος πρόσωπο να. Φίλε, ναι. Όσο και να τον διαβάλλετε. Ναι. Εμένα, ο Κεντέρης μου φέρνει κακές αναμνήσεις εξαιτίας του μεγάλου σκάφου που υπήρχε. Όχι, όχι. Υπήρχε ένα σκάφος. Τεράστιο πλοίο. Έτσι. Το Αίολος Κεντέρης. Ναι. Ναι. Το οποίο είχε τουρμπίνες πίσω. Και δημιουργούσε ένα απίστευτο κύμα. Και έχει τύχει τουλάχιστον 2 με 3 φορές τη Χαλκιδική να περάσει από ακτίνα, ξέρεις, από ακτίνα. Από ακτίνα για πνιγμό, ναι. Και σας βρήκε και βγαίνατε όλοι έντρομοι στην ακτή. Ναι. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα ήταν ένα. Ερχόταν το κύμα κατά πάνω σου και έβλεπες κόσμο που είχε έβλεπες κόσμο που ήταν μπροστά σε καπλώστερες της θάλασσας να τρέχει προς τα πίσω, να φεύγει. Εννοείται. Εντάξει, λοιπόν, μετά αυτό το δροσερό διάλειμμα για τη θάλασσα να επιστρέψουμε να πούμε ότι και στο δεύτερο ημίχρονο, όπως ανέφερες πολύ σωστά, ο Άρης ήταν πιο καλός γιατί συνέχισε το από εκεί που σταμάτησε στο πρώτο και μετά τον γκολ είχε και την ψυχολογία. Όμως από το, ας πούμε, από το 60 και μετά η Ξάνθη ανέβασε αριθμό και απέκτησε και φάσεις πλέον. Είχε και φάσεις η Ξάνθη στα καρέ του Άρη. Κοίτα, αυτά θα τα δούμε και στη συνέχεια. Προς τη στιγμή κάτσε να καλησπέρισουμε μερικούς φίλους του Άρη, έτσι που έστειλε τα μηνύματά τους. Όπως για παράδειγμα στον κύριο Μιχάλη στο Vogdos Resort στην Ξάνθη που μας ακούνε εκεί πέρα, που ήταν και η ομάδα χθες όλοι εκεί. Το φίλο μου τον Λάζαρο που είναι στην εξωτική Γουμένισσα, την κυτρινόμαυρη Γουμένισσα όπως τη χαρακτηρίζει, έτσι χαρακτηριστικά καμιά σχέση. Στον Παύλο στην Άσυρο μας ακούει και αυτός, έτσι. Και οι υπόλοιποι μπορείτε να στέλνετε, όπως είπαμε, τα μηνύματά σας γράφοντας FM, αφήνοντας ένα κενό και αποστέλνοντας το μήνυμά σας στο 54526. Να μην γράψετε όμως FM, εψιλον, φι, εμ, εψιλον, μην υπάρχει κανένας και το μπερδευτεί και δεν τα δούμε ποτέ τα μηνύματα. Γιατί εμείς, το λέμε εμείς με μια άνεση εδώ πέρα, με γνώση στα λατινικά, αλλά εντάξει, δεν είναι το ίδιο για όλους. Εντάξει, ναι. Και με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Αυτή είναι και ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την συγκεκριμένη μαραθώνη εκπομπή All About Aris Weekend. Τη δροσερή θα σας δείξω εγώ, έτσι, την άκρος καλοκαιρινή. Βγάζει μια δροσιά με τη φωνή σου γύρω κάτω, ναι. Αυτό είναι βάλσαμο για τη ζέστη. Ναι, εντάξει, και εγώ. Να πούμε ότι η εκπομπή αυτή την εβδομάδα ήμασταν 10 με 1 και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε 12 με 3. Κάτσε, ακόμα δεν τελείωσε η πρώτη ώρα. Κάνεις πρόμο την επόμενη. Γιατί? Πω. Μπορεί να θέλει κάποιος να κάνει το πρόγραμμά του. να πάρει το αφεντικό του και να πει: θέλω άδεια εκείνη την ώρα. Θέλω άσε με να έχω ρεπό. Ποτέ κανείς έτσι το ξέρεις αυτό. Ή να πει αφεντικό εκείνη την ώρα στο μαγαζί. Αυτό είναι το καλύτερο νομίζω. Να τους αναγκάσει και τους άλλους να ακούνε στην καφετερία σου. Εκείνη την ώρα στο μαγαζί αφεντικό θα παίζει μόνο Λίμπερο κάτω από τον 7,4. και αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι στο γήπεδο χθες, εκτός από τους πάρα πολλούς φίλους του Άρη, βρέθηκε και ο πρόεδρος της ομάδας. Ναι. Ενώ παραδίπλα καθόταν και ο προπονητής της Εθνικής. Να σε διακόψω να πω καλημέρα και στον Στέφανο, ο οποίος μας λέει καλημέρες. Το υπόλοιπο δεν διαβάζεται που έστειλε και το λέει και μόνος του ότι δεν διαβάζεται όντως. Σε διακόψα όμως, με συγχωρείς. Ναι, ήταν ο προπονητής της Εθνικής εκεί, παρακολούθησε από κοντά το παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Σκίμπερ τα τελευταία χρόνια που ήταν εδώ, που είναι εδώ στην Ελλάδα, παρακολουθεί κατά καιρούς, επισκέπτεται τα γήπεδα και παρακολουθεί τους αγώνες διαφόρων ομάδων. Έτσι. Και ήταν μια καλή ευκαιρία, γιατί και οι δύο ομάδες χθες είχαν αρκετούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν διαφωνείς. Έχουμε. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Συμφωνώ. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ ποτέ γύρω. Δεν διαφωνώ ποτέ γύρω. Και από εκεί και πέρα είδαμε. Έχω πολλές ενστάσεις για το. Μου λένε πώς θα αντέξεις Γιώργο Γκάτο μέχρι
τι συσσαγωγικά το σίγμα, μία το φιλαράκι μου. Τον κάτω, εντάξει. Αντέχεσαι, αντέχεσαι νομίζω. Δεχόμαστε πόλεμο. Αντέχεσαι. Και δέχεσαι πόλεμο από τους δικούς σου κιόλας. Φαντάσου. Έτσι και εσύ από τους δικούς σου δέχεσαι, φίλε. Έτσι είναι. Έτσι είναι το σωστό. Μα αυτό είναι το νέο τη. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Να μην υπάρχει αγάπη, να υπάρχει μια ευδόκιμη κόντρα. Τι... Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο για το Γιουνές, ο οποίος και χρήστηκε σκόρερ και έπαιξε. Τώρα έπαιξε πιο πολύ στη θέση του, πρώτον. Κοίτα, έπαιξε στη θέση του, σου λέω όπως είναι, ότι είναι ανέτοιμος. Ναι, εντάξει, αυτό... Παίκτης που δεν έχει προλάβει να κάνει προετοιμασία. Σίγουρα, ναι, σίγουρα είναι ένα γκολ ψυχολογίας. 100%. Αυτό θα του δώσει ψυχολογία και σταδιακά, γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει ένας επιθετικός. Έτσι. Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει την πορεία του στην ομάδα είναι να πετύχει κάποιο τέρμα. Ο Νασλίδης, ας πούμε, στην περίοδο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, κατάφερε, ουσιαστικά, ναι μεν έχασε το πέναλτι, αλλά είχε καλή ψυχολογία, γιατί βοήθησε αρκετά, κράτησε μπάλα, ξέρεις. Ο Γιουνές μόλις τώρα ενσωματώθηκε. Είναι πιο ομαλή η μετάβασή του στο εσωτερικό της ομάδας. Ναι. 100%. Και είναι καλό. Θα τον τρέχει και ο Ερέρα τώρα. Είναι καλό. Θα τον τρέχει τώρα και ο Ερέρα να τον κάνει λίγο μια εντατική προετοιμασία. Ναι, εντάξει. Πώς λέμε, ατομικό πρόγραμμα, μια ατομική προετοιμασία θέλει ο Γιουνές. Όσο γίνεται, για να μην το βαρύνουμε και τα πόδια. Ξέρεις, πάμε και... είμαστε έτοιμοι για το διάλειμμα της πρώτης ώρας. Και εμείς θα κάνουμε μια προετοιμασία όπως ο Γιουνές, έτσι. Να πάρουμε και εμείς ανάσα. Για το επόμενο μισό. Έτσι. Πάμε και επιστρέφουμε δεύτερη ώρα. Θα πεις πάλι επιστρέψαμε, έτσι. Ένα, μου κόβεις όλη τη χαρά. Εντάξει, τι θα κάνω τώρα εγώ. Θα το πάμε άλλη μία. Ξανά διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έτσι. Γιώργο κάτω. Ξεκάθαρα. Ερχόμαστε. Ερχόμαστε. Αυτό είναι. Αυτό θα λέμε. Αυτό θα λέμε από εδώ και πέρα. Ερχόμαστε. Λοιπόν, αυτά νομίζω από το χθεσινό φιλικό του Άρη με την Ξάνθη. Αφήνουμε αρκετά να πει και ο Νίκος Παπαδόπουλος που θα βγει μετά τις 11.30, μετά το διάλειμμα. Εντάξει, το Θεό μας έδωσε υλικό. Μην του κλέψουμε τη δουλειά, έτσι. Μας έδωσε υλικό το χθεσινό παιχνίδι, έτσι, γιατί είχαμε αρκετές δοκιμές, είχαμε πράγματα που μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα εύκολα, έτσι. Να ξαναναφέρουμε ότι στις εξέδρες άγρυπνος φρουρός και παρατηρητής, δεν ξέρω, πρέπει να έρθει με καμιά καμπαρντίνα και γυαλί, αλλά ήρθε full. Με πουκάμισε ο καλοκαιρινός, ο ομοσπονδιακός τεχνικός του εθνικού μας συγκροτήματος, Μιχάλη Σκίμπε. Ο οποίος Μιχαλάκης Σκίμπε ήρθε να δει τους Έλληνες παίκτες και του Άρη και της Ξάνθης. Δεν ξέρω κατά πόσο της Ξάνθης. Και νομίζω είχε τα δικά του συμπεράσματα. Ήταν ένα παιχνίδι που μπορούσε κανείς να δει και να δει κάποιους πιθανούς στόχους, κάποια στελέχη πιθανά της μελλοντικής εθνικής Ελλάδος. Ναι, δεν συμφωνείς, Γιώργο? Κοίτα. Κοίτα. Ό,τι ξεκινάει με κοίτα δεν είναι ποτέ καλό. Ναι, δεν είναι ποτέ για καλό. Ναι, είναι, κοίταξε. Ναι, με ένα λάπ λένε. Θέλω να μιλήσω. Εκτός από τον Μίκαλ Σκίμπε, αρκετά πράγματα είδε και ο Πάκο Ερέρα κατά δήλωσή του. Έτσι. Γιατί όπως τόνισε ότι ήταν για αυτόν η πρώτη φορά που παίζει με ελληνικές ομάδες. Συνεπώς είναι η πρώτη φορά που τσεκάρει την ομάδα του απέναντι σε αυτές. Και επειδή βρίσκονται σε μια περίοδο προετοιμασίας και σκάουτινγκ των υπόλοιπων ομάδων, θέλει λίγο χρόνο, όπως δήλωσε. Αλλά δεν του αρέσουν οι δικολογίες καθόλου. Γιατί όπως είχε πει και από τις αρχές του καλοκαιριού, θέλει η ομάδα του να παίξει ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Αλλά δεν είναι ο αυτός σκοπός. Αλλά δεν καίγεται. Α, ναι. Πήρε αυτό το ύφος. Αλλά δεν καίγεται κιόλας. Όχι, όπως είχε τονίσει και τότε, ότι σε περίπτωση που χρειαστεί να κάνει και άλλα πράγματα για να κερδιθεί ο αγώνας, θα τα κάνει. Έτσι. Μπορεί να θυσιάσει λίγο θέμα για τους τρεις βαθμούς της νίκης. Και ακόμα η ομάδα δεν παίζει αυτό που θέλει ο Ερέρα. Γιατί δεν είναι φυσιολογικό να μπορεί η ομάδα να παίξει αυτό το πράγμα. Είμαστε. 12 Αυγούστου σήμερα. Ο Ερέρα έχει δηλώσει ότι θέλει ποδόσφαιρο κατοχής, έχει δηλώσει ότι θέλει γρήγορα μεταβιβάσει το χώρο του κέντρου, έχει δηλώσει ότι θέλει pressing πολύ ψηλά. Είναι αδύνατον.
αν δεν έχεις χημεία, αν δεν έχεις αυτοματισμούς, αν δεν έχεις τα απαραίτητα τρεξίματα, τα πόδια είναι πάρα πολύ βαριά. Ειδικά μετά από δύο φιλικά σε 48 ώρες. Έτσι. Ναι. Και όπως και κοίταξε, αν το κάνεις... ξέρεις τι, αυτό με τα πόδια που είναι βαριά, δεν το είδα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι φέτος είναι από τις λίγες χρονιές που βλέπω τους παίκτες να μην είναι βαριά τα πόδια. Πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση γενικά οι παίκτες του Άρη, όλοι όσοι έχουν έρθει. Γιατί δεν βλέπω κάποιον να παίζει κουρασμένα. Κοίτα, αυτό και χωρίς και άνευρα. Όλοι έχουν και διάθεση και όρεξη και δυνάμεις. Αλλά είναι λίγο αυτά τα 20 λεπτά τα κενά που κάνουν, που λίγο χάνουν τη συγκέντρωσή τους. Και ίσως τους βγαίνει έτσι η κούραση στο παιχνίδι τους, τι να πω. Αλλά αυτό είναι και το ένα από τα θετικά, τα ελάχιστα έτσι στα δύο πρώτα φιλικά στην Ελλάδα. Αν πάρουμε σαν σοβαρό δείγμα το παιχνίδι στο Κλάνς Βικελής, που ξέρουμε όλοι υπό ποιες συνθήκες έγινε στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά κοίταξε, είχαμε πει ότι το παιχνίδι στην Ξάνθη θα είναι το πρώτο ουσιαστικό δείγμα. Ναι. Γιατί και η Ξάνθη είναι ένα κλικ πάνω από τη Λάρισα σίγουρα. Σε αγωνιστικό επίπεδο, και το χορτάρι ήταν σε καλή κατάσταση χθες στα πηγάδια. Για ελληνικό πρωτάθλημα ήταν πολύ καλό το χορτάρι. Και είναι και μια ομάδα που ναι μεν είναι σφιχτή πίσω, όπως νομίζω οι 11 από τις 16 ομάδες θα είναι έτσι φέτος. Σίγουρα. Θα είναι έτσι. Αλλά μπορεί να απειλήσει κιόλας. Ήταν ένα πιο καλό δείγμα για τον Πάκο Ερέρα για να δει και πώς θα αντιδράσει η ομάδα του σε συνθήκες πίεσης στην άμυνα, που νομίζω ότι ο Άρης φέτος, αν κάτι πάει ρολόι, είναι η αμυντική του γραμμή. Θέλει λίγο δουλειά στα στημένα, πως και τις πλαγιοκοπήσεις που δέχεται. Θέλει λίγο δουλειά σε αυτό ο Άρης. Ναι. Αλλά νομίζω ότι ανταποκρίνεται άριστα μέχρι στιγμής, με μόλις ένα γκολ παυτικό. Και ο ίδιος ο Ερέρα επάνω σε αυτό τόνισε ότι αν η ομάδα χάσει, φταίει αυτός. Αλλά ξέρεις, πρέπει να παίξουμε περισσότερες ομάδες για να έχει εικόνα γενικότερα. Από εκεί και πέρα, πιστεύει ότι χθες η ομάδα δεν έπαιξε πολύ καλά. Έτσι ξεκίνησε τις χθεσινές δηλώσεις τους. Μόνο 30 λεπτά. Αλλά λέει είναι αρκετά δύσκολο γιατί κάθε εβδομάδα έχουμε και ένα νέο παίχτη. Ναι. Έτσι, κάθε εβδομάδα κάποιος προσθέτει. Ας πούμε, ακόμα και στην Ολλανδία. Τέσσερις ποδοσφαιριστές είχαν έρθει 2-3 μέρες πριν φύγει η ομάδα. Όπως τόνισε, το σημαντικό για αυτό είναι ότι κέρδισε, αλλά χάθηκαν πάρα πολλές μπάλες. Και για 30 λεπτά έπαιξε η ομάδα αρκετά έξυπνα. Και στη συνέχεια άρχισε να χάνει την μπάλα πολύ εύκολα και αβίαστα. Αυτά τα βίαστα λάθη. Αυτό είναι απόρρια της έλλειψης χημίας στον χώρο του κέντρου, της έλλειψης τρεξιμάτων. Γιατί, και της έλλειψης ίσως σταθερού σχήματος. Αυτό που ανέφερε και ο Νίκος χθες. Ότι πλέον οι παίκτες πρέπει να αρχίσουν να παίζουν μεταξύ τους, να υπάρχει ένα σταθερό πλάνο, ένα σταθερό σύστημα που θα αρχίσει να εφαρμόζεται. Και για να μπορούν οι παίκτες να βρουν μια ομοιογένεια, μια χημεία και να βρουν και τους αυτοματισμούς τους κατάλληλους. Γιατί το παιχνίδι του Ερέρα θα βασίζεται φέτος σίγουρα στους αυτοματισμούς, σίγουρα θα βασίζεται σε έτσι, αυτόματες κινήσεις που θα, και στην επίθεση αλλά και στην άμυνα, για να υπάρχει και ταχύτητα. Γιατί όταν δεν υπάρχουν αυτοματισμοί, δεν υπάρχει και ταχύτητα στο παιχνίδι. Και ειδικά στο 4-3-3 είναι αναγκαία νομίζω όλα αυτά. Αλλά ο ίδιος ο Ερέρα, κατά δήλωσή του, δήλωσε. Κατά δήλωση είναι του δήλωση. Ναι, είναι σύστοιχο. Εντάξει, συγχωρείτε μας, κύριε. Σύστοιχο αντικείμενο. Σύστοιχο υποκείμενο. Τι είναι? Τίποτα. Τι είναι? Αναγίγια. Με ποιον έχουν μπλέξει? Κάτσε, τι κατάλαβε σου. Τεχνολογία. Εντάξει. Όταν είχαμε ακόμα κατευθύνσει. Και τι λέγατε δηλαδή, προγραμματισμό και τέτοια δεν είδατε εσείς? Έχω μάθει, θα παίξω. Πασκάλ και. Είχαμε τον καλύτερο δάσκαλο για όφη. Θεέ μου. Το Γιώργο. Πάντως και ο Ρέδαρ δήλωσε ότι αμυντικά η ομάδα κινείται αρκετά καλά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ήδη οι ποδοσφαιριστές πέραν πέρσι γνωρίζουν πώς να κινούνται στο χώρο της άμυνας. Εγώ επέτρεψέ μου να διαφωνήσω κυρίως στις στατικές φάσεις που δέχεται ο Άρης, γιατί έχουν παρατηρηθεί κάποια κενά. Αλλά από εκεί και πέρα λέει ότι την επίθεση λέει, χρειάζεται κυρίως χρόνο. Έτσι, γιατί αν σκεφτούμε ότι χθες ο Γιουνές είχε μόλις 2-45 λεπτά με δύο προπονήσεις. Και ο Μπρούνο Γκάμα με τον Νικολά Ντιγκινή ήταν σε ατομική πρωτοπόνηση. Ήδη σου έχω πει μερικά από τα βασικά στελέχη της επίθεσης του Άρη. Που θέλει πάρα πολύ χρόνο. Αυτό δεν βγαίνει από τη μια μέρα στην άλλη, το πώς θα κινούνται τα εξτρέμ σε συνδυασμό με τους επιτελικούς μέσους που θα υπάρχουν στο κέντρο, σε συνδυασμό με τον επιθετικό. Αυτά θέλουν δουλειά και πολλές ώρες στο γήπεδο.
εκτός από το γεγονός ότι ο Ματέο Γκαρσία και ο Μπρούνο Γκάμα αγωνίστηκαν μαζί στο δεύτερο εξάμηνο στην Αλκορκόν. Έτσι. Τι όνομα γι' αυτό όλο ο άστο. και συγκεκριμένα στο πρώτο παιχνίδι που πέρασε ως αλλαγή, ο Μπρούνο Γκάμα αποχώρησε ο Ματέο Γκαρσία. Τα παιχνίδια της μοίρας που λέει ο λόγος. Όπως παιχνίδι της μοίρας. Πετάς τίτλους, αβέρτα σήμερα. Ναι, όπως τα παιχνίδια της μοίρας ήταν ότι στο χθεσινό παιχνίδι σκόραρε ο Χαμζά Γιουνές, ενώ στο παιχνίδι της Πέμπτης σκόραρε ο Θωμάς Νατλίδης. Έτσι. Ο κάθε ποδοσφαιριστής σκόραρε στην προηγούμενη του ομάδα. Ουσιαστικά. Στην περίπτωση του Χαμζά Γιουνές, στην προηγούμενη ελληνική του ομάδα. Από εδώ που καταξιώθηκε ουσιαστικά και πήρε συνέχεια τις μεταγραφές που έκανε την πρώτη του καλή χρονιά. Να πω λίγο κάτι για τον Χαμζά Γιουνές, ο οποίος δεν είναι από αυτές τις. Πώς είναι κάτι λέξεις που πρέπει να τις γράψεις στο χαρτί για να δεις πώς γράφονται ορθογραφικά, να πιάσω κάθε καλύτερα στο μάτι. Έστω αυτή δεν κάθεται καλύτερα το Χαμζά Γιουνές. Από το Χαμζά. Αλλά τι να κάνεις. Δεν είναι, δηλαδή δεν μου κάθεται με ένα καλά. Δεν μπορεί, για να το πω, το λέω επίτηδες. Δηλαδή το λέω Χαμζά Γιουνές, αλλά μέσα μου υπάρχει μια πάλι. Αλλά να πω κάτι για τον Χαμζά Γιουνές και για τον οποίο ήταν θετικότατος χθες. Νομίζω και είναι από τα λίγα πράγματα που κρατάει ο Άρης από το χθεσινό φιλικό παιχνίδι. Εγώ θα πω και τον Ματέο Γκαρσία που μου αρέσει σαν παίκτης, έτσι όπως κινείται στον χώρο. Και να πω επίσης και για τον Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος είδα κάτι φωτογραφίες στο γήπεδο. Έχει αφήσει πολύ το μουσι. Έτσι, και πάνω. Για αυτούς τους παίκτες, εγώ τους θέλω ξυρισμένους έτσι λίγο. Γυαλιστερούς, να είναι τέτοιος ρε παιδί μου. Φίλε, να είναι νεανίσκος. Σε πάρα καλά τώρα. Αυτό με το μουσι λίγο έχει αρχίσει και γίνεται πολύ της μόδας. Και. Τέτοιο δεν ξέρω. Τέτοιο. Ναι, ρε φίλε, αλλά εσύ κάνεις εκπομπές. Εσύ είσαι άλλο στυλ. Αυτόν το θέλεις λίγο έτσι να είναι. Ναι, προτιμούσα να παίζει ποδόσφαιρο να είναι, α πούμε, αλήθεια, αλλά εντάξει. Δεν έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Δεν νομίζω να το προτιμούσαν και πολλοί άλλοι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Το ταλέντο μου έφτασε μέχρι το Πάικο. Το στιγμένο που έβλεπα. Ναι, ιστορικό Πάικο. Κοίτα, ότι έχω μπει σε εφημερίδα ως αφιέρωμα, έχω μπει. Αν θες να στο. Στο Πάικο. Ναι. Σε ποιο στο. Δεν μπορώ να στο Πέλα. Όχι. Ποιο Πέλα, ρε. Α, βασικά εσύ είσαι από την άλλη μεριά. Ναι, στο κλειδί. Ναι. Εμείς γεννησιώτηδη. Είμαστε ναι. Πέλα. Θα σου στείλω αν θες το απόκομα, αλλά δεν μπορώ να σου πω ποια εφημερίδα. Για ευνοϊκούς λόγους. Μην κάνουμε διαφήμιση. Εκτός αν θέλουν να κάνουμε διαφήμιση, οπότε θα μας ενημερώσουν και θα γίνει. Απλά, ναι, ήταν πριν ακουστεί αυτό το ψήλωσες, είναι η ώρα για ποδόσφαιρο. Είναι η ώρα για μπάσκετ, οπότε καταλαβαίνεις τι έγινε μετά στη συνέχεια. Α, ότι αυτό ήταν το θέμα, δηλαδή. Ότι ήξερες τρομερή μπάλα και σε κόψανε το ύψος σου και η φύση. Για να φανταστείς. Σε έκοψε. Όπα. Ναι, διέλυσε. Για να φανταστείς, ξεκίνησα από αριστερό μπακ. Θέλω ψήλω να κατέληξα να κλείσω την καριέρα μου ως επιθετικός. Λίγο αποτυχημένα βέβαια. Δεν μπορείς να φανταστείς άλλους επιθετικούς που βάζουν αυτόν τον γκολ όταν γυρνάνε πίσω για κόρνερ. Εντάξει, είχα σχέση με τα δίχτυα, κατάλαβες. Είχες πει στον προπονητή, εγώ θα σκοράρω. Τώρα που θα είναι. Δεν με ενδιαφέρει. Λίγη σημασία έχει. Κοίτα, να πούμε σημασία επίσης, έχει ναι. Σημασία για να σκοράρουν όμως οι ποδοσφαιριστές του Άρη, έτσι. Α, τι σύνδεση κάνεις πάλι Γιώργο κάτω για να μας επαναφέρει στην τάξη και στη σοβαρότητα και στην νομιμότητα. Ρεπό σήμερα ναι. Για τους παίκτες του Άρη και επιστρέφουν από αύριο στις προπονήσεις. Ήταν απαραίτητο έτσι, όχι απλά αναγκαίο, ήταν απαραίτητο. Ναι, μετά από ένα 48 ώρα φωτιά με δύο φιλικά. Με ταξίδι στην ξανά. Και αύριο το απόγευμα κιόλας προπονήσεις. Ναι, πλέον. Αύριο το απόγευμα. Πλέον προπονείται σε. Να πας στο ορίσιο να τους κάνεις. Τι να κάνεις στο ορίσιο. Να επιτηρήσεις. Να πας στο ρίσκι, τι πάλι. Πάλι με χώνεις. Πάντως, ναι, είναι φυσιολογικό να δοθεί αυτό το ρεπό. Έτσι, λίγο να αποφορτηθούν οι παίχτες. Χρειάζεται και αυτό. Εκεί τι έχεις μπροστά σου, κάτι βλέπω ενδιαφέρον. Κοίτα, αυτό θα το αναλύσουμε περισσότερο με τον Νίκο. Ωραία. Αλλά θέλω να σου πω ότι μέσα στις πολλές δοκιμές και όλα αυτά που έκανε ο Ερέδα χθες, είδαμε και το Φαν Βελέθ στο χώρο του και στη θέση του αμυντικού μέσου. Ουσιαστικά αντικατέστησε τον Μπάσα, στην αρμοδιότητα που είχε ο Μπάσα σε όλο το παιχνίδι. Ο Φαν Βελέθ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στη θέση του αμυντικού χαφ. Ναι. Είναι μια θέση που γνωρίζει. Έχει την όποια απαραίτητη τεχνική χρειάζεται για να δημιουργήσει από εκείνη τη θέση. Αμυντικά εντάξει, δεν μπορεί να κρυθεί γενικότερα και τη εικόνα τη υπόλοιπη ομάδα. Αλλά έδειξε ωραία στοιχεία. Και δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Όπως είπε και ο Ερέδα χθες, είχε στο μυαλό του για βασική ενδεκάδα τον Γιώργο Δελιζής και έναν εκ των δύο.
έτσι. Αυτό δήλωσε σε κάποια φάση, τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά το τέλος του αγώνα. Αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής, γιατί εγώ μπορώ να σου πω ότι ήδη βλέπω κάποιους παίχτες ο οποίος έχει αρχίσει να καταλήγει. Και το θετικό για αυτόν είναι η ευχάριστη πονοκέφαλη που έχει σε αρκετές θέσεις. Όπως για παράδειγμα αυτή τη στιγμή στους τερματοφύλακες. Ναι. Μοιράζει ναι μεν 45 λεπτά, αλλά δείχνει μια προτίμηση στο Χούλεν Κουέστα, έτσι. Στο κέντρο της άμυνας, εκτός από Γιώργο Δελιζήση, δείχνει να προτιμάει τον Φραν Βελέθ. Κυρίως γιατί αυτό που έλεγα χθες και στους φίλους του Άρη που ρωτούσαν ποιο θα είναι το βασικό σχήμα στο κέντρο της άμυνας. Κοίτα, σε περίπτωση που επιλέξει Βελέθ και Σόουζα, όπως είδαμε χθες, κερδίζει πάρα πολύ σε ταχύτητα και δημιουργεί, χάνει σε ύψος και στατικές φάσεις με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Σε περίπτωση που για Super League συνεπάγεται πολλά πράγματα. Ναι. Σε περίπτωση που επιλέξει Γιώργο Δελτζήση με Φέραν Βελέθ, χάνει ταχύτητα, κερδίζει δυναμική στο χώρο της άμυνας, έτσι, γιατί έδειξε πέρσι ότι είναι βράχος ο 30χρονος Κοζανίτης ποδοσφαιριστής. Το σπάσει λες. Ποιο? Ένα ψηλό νεγοντό. Ναι, για μένα εκεί πάει το θέμα. Και σε περίπτωση που μπει, ας πούμε, ο Δελτζήση με τον Σόουζα, θα δούμε μια λίγο περισσότερη σταθερότητα σε σχέση με τον Βελέθ. Γιατί ο Σόουζα είναι ένας ποδοσφαιριστής που δεν θα πατήσει η περιοχή όπως το έκανε ο Βελέθ στους αγώνες που προωθήθηκε τόσο μπροστά. Θα πατήσει όπου πρέπει ο Σόουζα. Πατάει και αυτό. Ναι, ναι. Εντάξει, σίγουρα ανεβαίνει, έχει μια ταχύτητα α, αλλά δεν, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του απέχουν από αυτά που έχει ο Φέραν Βελέθ. Και ουσιαστικά είναι κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Όπως για παράδειγμα, πιο μπροστά βλέπω τον Μπάσα να ξεκινάει βασικό. Έχει δείξει ήδη ωραίες εικόνες. Χθες έκανε αρκετά λάθη στο χώρο του κέντρου. Κυρίως αβίαστα, κυρίως κάποιες απώλειες μπάλας. Στη γενικότερη αποσυγκέντρωση της ομάδας, ναι, τα λάθη του νομίζω. Και δεν ήταν ότι όλη η ομάδα πήγαινε ρολόι εκείνη την ώρα και ήταν ο μοναδικός ή η μοναδική παραφωνία. Σε καμία περίπτωση δεν το στοχοποιώ αυτή τη στιγμή. Απλά... Όχι. Ναι, Γιώργο, σε παρακαλώ. Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι τέτοιο. Γιατί σε περίπτωση που η ομάδα αρχίσει και δουλεύει στα στάνταρ της, τα όποια στάνταρ έχει βάλει ο Πάκο Έρεδα, έτσι. Θεωρητικά, όλοι οι παίχτες θα πάρουν. Θα ανέβουν, ναι, ποδοσφαιρικά. Θα πάρουν ένα boost. Α, μπράβο, ναι. Όπως λέμε και στα Γιάννητσα. Ναι, σίγουρα. Έτσι. Και νομίζω είναι γενικότερο. Το θέμα είναι γενικότερο. Σιγά-σιγά θα δούμε ότι η ομάδα θα ανεβαίνει. Δεν μπορείς να απαιτήσεις καμιά ομάδα να είναι έτοιμη 12 Αυγούστου. Ναι. Η μαγική λέξη που οι περισσότεροι συγχαίνονται είναι η λέξη υπομονή. Η λέξη project που χρησιμοποιούμε στο μπάσκετ. Ξέρεις τι, υπομονή θα μας πείραζε περισσότερο αν την ακούγαμε μετά το πρώτο επίσημο παιχνίδι, στη Λαμία, ας πούμε. Ή άντε, να μην πω Λαμία μόνο, μετά τη δεύτερη αγωνιστική στη Λάρισα, άμα φέρεις κανένα χ ή άμα γίνει κανένα χτύπα ξύλο. Δεν χτυπάω τώρα γιατί είναι αντιραδιοφωνικό. Και χάσεις να ακούσεις κανένα υπομονή. Εντάξει, και πάλι θα πρέπει να δώσει ο κόσμος το άρι υπομονή, γιατί είπαμε ότι είναι ένα project το οποίο θέλει δουλειά και θα αρχίσει να ρολάρει. Νομίζω μετά την πέμπτη αγωνιστική ή άντε πες τέταρτη να ρολάρει. Εντάξει, τώρα τα αποτελέσματα είναι άλλο κομμάτι, αλλά για να δούμε το κομμάτι δουλειάς, τους αυτοματισμούς, την ταχύτητα που θέλει, κυρίως η ταχύτητα είναι το δύσκολο, και να βγει και το 4-3-3 όπως το έχει στο μυαλό του Πάκο Ερέρα, σίγουρα χρειάζεται πίστοση χρόνου και χρειάζεται και πολύ υπομονή. Κοίτα, αυτό που μου άρεσε αρκετά μέχρι στιγμής είναι ότι αρνείται να χάσει από την άποψη. Refuse to lose. Απέταβο, ναι. Μπασκετικό. Από την άποψη ότι ακόμα και στη χειρότερη τη μέρα. Π.χ. γιατί ούτε χθες ούτε την Πέμπτη, κακά τα ψέματα, δεν απέδωσε όπως ήθελε η ομάδα. Και όχι ότι αυτό είναι κακό, σου λέω, είναι φυσιολογικό μέχρι για ένα σημείο. Έτσι. Ότι αρνείται να χάσει από την άποψη ότι. Προσπαθεί να κλειστεί, όχι να κλειστεί, προσπαθεί να διώξει κάθε κίνδυνο, να μην επιτρέψει τον αντίπαλο να μπει τόσο εύκολα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ένα γκολ το έχει, όπως βλέπουμε σε όλα τα παιχνίδια. Έτσι, ένα γκολ ξεκινάει το παιχνίδι με ένα γκολ τουλάχιστον δικό του. Και κυρίως είναι τα γκολ πριν το ημίχρονο, έτσι. Τι. Τίποτα. Είχε ένα πότ που ρίμε τις καλύτερες στιγμές φασώματος σε αυτό τη σειρά. Δεν ξέρω τι γίνεται δίπλα εκεί πέρα που παίζει. Litsa.com.
Πω, και αυτό το ξέρεις. Τι, αυτό είναι πανάρχιο. Ήταν λίγο παράδεκτο αυτό που είδα για τέτοια ώρα. Δηλαδή. Ναι. Δεν λες πάλι καλά που δεν έχουμε βάλει να βλέπεις μαραθώνιο. Θέλεις να σου αλλάξω λίγο. Άθλημα. Όχι, όχι, θα μείνουμε στο ποδόσφαιρο. Απλά να πάμε λίγο σε μία είδηση που ήταν τις τελευταίες στιγμές χθες το βράδυ. Μας πέτυχε 12 παρά. Και λέω μας, γιατί σε μας. Ναι. Σε πέτυχε. Λοιπόν, είχαμε ακριβώς το κλείσμα του καταστήματος. Την ενημέρωση της πλευράς των Παπαδόπουλου σχετικά με την εμπλοκή σε εισαγωγικά της πλευράς στο μετοχικό κεφάλαιο του Άρη. Να σας διαβάσω λίγο την ανακοίνωση, παύλα ενημέρωση της πλευράς των Παπαδόπουλου. Εκ μέρους της πλευράς του υποψήφιου επενδυτή χορηγού της ΠΑΕ Άρης, κ. Παπαδόπουλου, ανακοινώνεται ότι διακόπτεται η οδήποτε συνομιλία, μάλλον ήθελα να πούνε η αδήποτε, περί εξαγοράς πακέτου μετοχών της ΠΑΕ Άρης και χορηγίες προς αυτήν. Η πλευρά του κ. Παπαδόπουλου θα προβεί σε αναλυτική ανακοίνωση με την έλευση του κ. Σακίεβιτς στην πόλη μας τις προσεχείς ημέρες. Αυτό έγινε χθες. Κοίτα, είναι σίγουρα ένας άνθρωπος που βοήθησε πέρσι, έτσι, ναι, με μια χορηγία ουσιαστικά που δεν είναι ανταποδοτική, γιατί στην Ελλάδα δεν είναι θετικά κάποιο κατάστημα. Το ποσό το οποίο δόθηκε είναι τουλάχιστον εξαψήφιο. Mm-hmm. Βοήθησε πέρσι αρκετές φορές. Από εκεί και πέρα έγιναν οι συζητήσεις στις αρχές του καλοκαιριού με τον Θόδωρο Καρυπίδη και την αδερφή του να ταξιδεύουν στην Αμερική για να το συναντήσουν από εκεί κοντά. Κατατέθηκε η πρόταση εκ μέρους τους και όποια, η οποία ήταν ουσιαστικά 4 εκατομμύρια με αποπληρωμή μέσα στα επόμενα 8 χρόνια, ουσιαστικά 500.000 το χρόνο. Έτσι, mm-hmm. Ο Θόδωρος Καρυπίδης δεν δέχτηκε εξ αρχής. Κάτι που για Super League ομάδα δεν είναι εφικτό. Ναι. Δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι μια ομάδα Super League. Εγώ, ναι, δεν το βλέπω. Το βλέπω, ας πούμε, ότι βοήθησε και φεύγει. Σαν φίλος δεν ξέρω αν φεύγει μετά αυτή την απότομη διακοπή. Δεν ξέρω, δεν είμαι μέσα στην ΠΑΕ για να ξέρω τη στιγμή. Το θεωρώ αρκετά πιθανό να τον δούμε σε άλλη ηλικία ομάδα. Και δεν θέλω να αναφέρω το συγκεκριμένο. Απλά έχουμε δει ότι το τελευταίο καιρό υπάρχει μια φημολογία ότι βρίσκεται κοντά χορηγικά σε άλλες ομάδες εδώ της πόλης. Και, εντάξει, σίγουρα. Και είναι και ένα θέμα, νομίζω, που θα κάνουμε μια προσπάθεια να το συζητήσουμε και με τον Νίκο Παπαδόπουλο μετά το διάλειμμα. Ναι. Τώρα, εντάξει, από εκεί και πέρα, φυσιολογικά, εντάξει, φεύγει σαν φίλος, λέω, από την άποψη ότι βοήθησε πέρσι αρκετά. Δηλαδή, αυτά που είδα, τα αρνητικά σχόλια, τα πάρα πολλά, δεν μου άρεσαν χθες. Έτσι, είναι προσωπική μου εκτίμηση αυτό τώρα. Ξεκάθαρα. Ναι. Γιατί τον είδαμε ότι ήταν και στο γήπεδο την Πέμπτη, κανονικά παρακολούθησε από κοντά τον αγώνα. Ήταν τη φετινή χρονιά να διπλασιάσει, το ποσό της χορηγίας που θα έδινε στον Άρη. Mm-hmm. Όπως είχε ανακοινωθεί ακριβώς μετά την άρνηση του Θόδωρου Καρυπίδη να παραχωρήσει το πακέτο των μετοχών της ομάδας. Και αυτό, εντάξει, νομίζω το θέμα θεωρείται πλέον λήξαν και ότι από εδώ και πέρα δεν ξαναπασχολεί στον Άρη. Έτσι, αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Τώρα από εκεί πέρα ο καθένας συνεχίζει το δρόμο του. Γνωμούλας. Ναι, και προχωράμε. Εγώ πιστεύω ότι ναι, όντως θα προχωρήσει και ο ίδιος σε άλλη ελληνική ομάδα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά και με το θέμα της απεμπλοκής του τον Παπαδόπουλου από τον Άρη. Το χρόνο που μας απομένει. Θα μας τραγουδήσεις? Δυστυχώς όχι, δεν θες. Πραγματικά δεν θέλεις. Εγώ νομίζω τραγουδάς. Νομίζω ότι τραγουδάω μόνο μου χωρίς να με ακούει άνθρωπος. Ούτε στο μπάνιο. Γιατί στο μπάνιο έχει και αντίλαλο. Κινδυνεύεις να σε ακούσεις. Πάω σε ένα πολύ ωραίο παρασκήνιο που έγινε χθες στα 3-5 πηγάδια εκεί που ο Ηρακλής ακολουθεί την προετοιμασία του. Στα 3-5 πηγάδια. Στα 3-5 πηγάδια. Γιατί χθες είχαμε το παράδοξο η live μετάδοση εδώ στο Λίμπερο να πηγαίνει από τα 3-5 πηγάδια της Νάουσας στα πηγάδια της Ξάνθης. Έτσι. Στα 3-5 πηγάδια βρέθηκε ο Ηρακλής αντιμέτωπος με την Κέρκυρα. Ο Ηρακλής που πλέον έχει ως τεχνικό διευθυντή τον Παύλο Μεροφορίδη και η Κέρκυρα που έχει ως προπονητή τον Δημήτρη Σπανό. Έτσι. Οι δύο άνδρες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και πριν και μετά τη διάρκεια του αγώνα. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι πέρσι ουσιαστικά πέρασαν μαζί ολόκληρη τη χρονιά και επανέφεραν τον Άρη στη μεγάλη κατηγορία και χώρισαν και οι δύο
φιλικά και αυτή με τον Άρη, που άλλαξε εντελώς πορεία και πλάνο. Έτσι. Είναι δύο άνθρωποι που έφυγαν ως φίλοι που τους εκτίμησε ο κόσμος του Άρη, αλλά και οι ίδιοι εκτίμησαν τον κόσμο της ομάδας, τον οποίο ευχαρίστησαν πάρα πολλές φορές. Και είναι και μια τακτική που πρέπει να συνεχιστεί στον Άρη, να όποιος φεύγει, να φεύγει ως φίλος και να μην έχουμε, να μην αποκτάει ομάδα εχθρούς. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι σημαντικό. Αυτό με τα πηγάδια δεν έχω καταλάβει. Από πού προκύπτει το όνομα 3-5 πηγάδια? Κοίτα, αν θέλεις μπορούμε να το ψάξουμε και, τώρα. Και ξέρεις τι, γιατί 3-5, γιατί όχι 5 πηγάδια ή 3 πηγάδια? Πώς λέμε φτάλοφος, πώς λέμε χίλια δέντρα, πώς λέμε... Okay. Γιατί τρία πέντε πηγάδια απορία, και η Παύλα πώς? Κάτω αυτή την απορία στο μυαλό σου τώρα, ναι. Μην ψάξουμε στο διάλειμμα των 11.30 που θα πάμε τώρα. Έτσι, γιατί, ναι, ο Σωτήρης Ασκαλάκης θα μας πάει στο διάλειμμα των 11.30 και θα επιστρέψουμε με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα. Νομίζω έχουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο μαζί μας. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα Νίκο. Δεύτερη συνεχόμενη μέρα σε σηκώνουμε από παραλίες, ελπίζω όχι. Όχι. Εργαζόμενο ελέα, δε φίλοι, ποιο παραλία τώρα. Αυτό το, ναι, όντως, δεν έχει. Αυτό το Σαββατοκύριακο δεν έχει. Είχες ταξιδάκι όμως στην Ξάνθη, φίλε. Όλοι... ταξίδι θεωρείται κάτι όπου πας και βλέπεις και κάτι γενικότερα. Εντάξει, δεν είσαι χθες ποδόσφαιρο. Να δεις και τίποτα άλλο, Γιώργο. Πέραν το ποδοσφαίρο, Γιώργο. Εγώ σημαντήθηκα κάθε φορά που πάω και την Ξάνθη. Εντάξει, δεν έχει κάτι το οποίο νομίζω. Εντάξει, ναι. Δεν μας είναι γνωστό, αλλά. Εντάξει. Να τραβήξω μια μήνυ ταλαιπωρία βέβαια στην επιστροφή, αλλά. Γιατί? Γιατί ενώ ρε παιδί μου πάντα ο νόμος είναι ότι όταν πηγαίνεις κάπου εκτός έδρας, δηλαδή για παιχνίδι, και είναι και αργά ηθικά, στο αυτοκίνητο βάζεις βενζίνη πριν πας στο γήπεδο. Για να είναι έτοιμο μετά όταν θα τελειώσεις να φύγεις κατευθείαν. Εμείς κάναμε χθες αυτό το συγκεκριμένο λάθος, παράληψη θα το έλεγα, και δεν βάλαμε. Και ψάχναμε να βρούμε βενζινάδικο χθες το βράδυ. Δεν είχε το μεταξύ σε όλη την Εγνατία εδώ πάνω ένα βενζινάδικο. Συγχαρητήρια πραγματικά στους ανθρώπους που επιμελήθηκαν αυτό το έργο και φρόντισαν να υπάρχει και βενζινάδικο πάνω στην Εγνατία. Γιατί έναν οδηγό μπορεί να το μείνει από βενζίνη το αυτοκίνητο, ας πούμε, και να μην. Και να θέλει κάπου να βάλει. Έτσι. Και έχουμε μπει στην καβάλα. Όπου είναι όλα κλειστά από βενζινάδικα και έχουμε βρει ένα κοντά 5 μέτρα βασικά από το Ανθή Καραγιάννη, την έδρα της Καβάλας, το οποίο είναι κλειστό αλλά λειτουργεί με αυτόματο σύστημα και βάλαμε 40 ευρώ, μας έφαγε τα 20, αλλά ευτυχώς η βενζίνη που μπήκε έφτανε για να γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη. Εκπληκτικές καταστάσεις. Φοβερά και τρομερά πράγματα. Ναι, έχουμε πετύχει ένα τουρκικό αραβόνα στο σαλέ του κ. Πανόπουλου μετά το τέλος του παιχνιδιού. Ελάμε δηλαδή. Κοίτα, βενζινάδικα δεν έχουμε, αλλά έχουμε διόδια. Οπότε εντάξει, τα ισοφαρίσαμε. Κοίτα, για την Ξάνθη έχει μόνο δύο. Εντάξει. Είναι διαχειρίσιμα. Έχει και ένα ακόμα μετά, δηλαδή που φέρει πιο μετά Κομωτινή Αλεξανδρούπολη, έχει ένα ακόμα. Αυτά τα διόδια της Εθνικής εδώ δεν είναι. Εδώ θα έχει μέσα στη Θεσσαλονίκη, θα έχει δύο τώρα, όπου να είναι. Όχι από Θεσσαλονίκη. Αυτό που το πας. και για το δρόμο, στο δρόμο και την Ξάνθη κάνουν ακόμα ένα, είδα. Εντάξει, ναι, το φτιάχνουν, ναι, εντάξει. Κλασικά πράγματα δεν είναι. Βέβαια, θα πληρώνουμε για να κινούμε συνείδη μας τη χώρα. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Κοίτα, εκτός από το μέτριο ειδικό δίκτυο, είχαμε και μια μέτρια εμφάνιση ομάδας χθες, έτσι. Αυτές συνδέσεις, Γιώργο, κάτι. Και ό, τι είπες τώρα. Λέει, εκτός από μέτριο οδικό δίκτυο, είχαμε και μια μέτρια εμφάνιση ομάδας. Αυτές οι συνδέσεις του Γιώργου Γκάτου που μας επαναφέρει στην τάξη, δηλαδή. Αυτή είναι η λεγόμενη γέφυρα. Ναι. Αυτή είναι η λεγόμενη γέφυρα που συνδέει ένα άσχετο θέμα με ένα άλλο θέμα. Και ήταν πολύ ωραία η γέφυρα του Γιώργου Γκάτου. Εξαιρετικό. Είστε καλά. Εξαιρετική. Ναι, όντως, μέτριο παιχνίδι. Από τη μία έπαιξε ρόλο, νομίζω, η κούραση που κουβαλούσε ο Άρης αφού ήταν το δεύτερο φιλικό του μέσα 48 ώρες. Αλλά από την άλλη φάνηκε και σε έναν διαφορετικό αγωνιστικό χώρο και σε ένα καλύτερο αγωνιστικό χώρο ότι η ομάδα έχει αδυναμίες μέχρι στιγμής. Δηλαδή, γιατί το έλεγα και την Πέμπτη, το λέγαμε και χθες, ότι η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο Βικελίδης με τη Λάρισα σίγουρα δεν βοήθησε τον Άρη και τη Λάρισα. Γιατί δεν παίζει μόνο άκρη, θα παίξουν το ποδόσφαιρο και να παρουσιάσουν κάτι περισσότερο. Αλλά πάλι μπορούσαμε να κρατήσουμε 2-3 πράγματα. Γιατί άκουγα κάποιους που λέγανε ότι δεν επιδέχεται κριτική στο το παιχνίδι της Πέμπτης. Χθες αποδείχθηκε σε ένα καλύτερο αγωνιστικό χώρο ότι αυτά τα οποία λέγαμε ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Και ξαναλέω, δεν είναι ποτέ η κριτική που κάνουμε κακοπροαίρετη.
είναι καλοπροαίρετη, γιατί είμαστε ακόμα στη φάση της προετοιμασίας και είναι φυσιολογικό να υπάρχουν ακόμα δυναμίες για την ομάδα. Όπως το είδαμε και την Πέμπτη, το είδαμε και χθες, ότι ο Άρης δυσκολεύεται αρκετά στη δημιουργία ευκαιριών. Δηλαδή, απείλησε στο πρώτο μέρος, όπου είχε ένα καλό διάστημα εκεί πέρα από το 15 και μετά, που θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Ερέρα να φωνάζει στους ποδοσφαιριστές, δεν τον ξαναδιαφωνάζει έτσι, ούτε στην προετοιμασία να σου πω την αλήθεια, που ξύπνησε λίγο η ομάδα, πήρε μέτρα στο γήπεδο, γιατί ήταν πολύ πίσω στο πρώτο τέταρτο του αγώνα, κράτησε περισσότερο την μπάλα στα πόδια της, πάλι όμως δεν δημιουργούσε. Όσες φορές προσπάθησε να απειλήσει, το έκανε μέσα από στατικές φάσεις. Σε μία από αυτές ήρθε και τον γκολ του Γιουνές, ο οποίος νομίζω ότι, όπως γράψαμε και χθες, είναι το μοναδικό πράγμα που μπορούμε να κρατήσουμε το χθεσινό φιλικό, ότι ο Τενίσιος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη θέση του, στο δεύτερο φιλικό του παιχνίδι, και ενώ δεν είναι ακόμα έτοιμος, βρήκε δίχτυα, και μπορεί να μεν να πέτυχε ένα γκολ, όπως φαίνεται και από το βίντεο, ήταν από κοντά κτλ. Αλλά φαίνεται και η τοποθέτηση του Γιουνές μέσα στην περιοχή, φαίνεται και η εκτέλεση με τη μία. Αυτές είναι φάσεις στις οποίες ο Τινίσιος με την πυρία του δεν τις χαρίζει, να το πω έτσι λαϊκά. Και το έδειξε και χθες. Έστω και αν είναι ανέτοιμος, έστω και αν σκόπιμα ο Ερέρα το χρησιμοποιήσει για 45 λεπτά. Γιατί και με τον Γιουνές και με τον Γκάμα αυτό θα κάνει στα φιλικά που απομένουν. Θα τους δουλεύει 45 λεπτά. Ναι, είναι φυσιολογικό μετά από μια περίοδο χωρίς προπονήσεις και με τον ερχομό τον Άρη. Πάντως αυτό που ακούγαμε και από τη μετάδοση είναι ότι ο Γιουνές βρέθηκε και αρκετές φορές επάνω σε κίνηση και κάποιες έντερες δεν κατέληξαν όπως τα έπρεπε, ας πούμε, στο κεφάλι του. Αλλά έκανε υπήρχε μια κινητικότητα, δεν κάθισε σταθερός και περίμενε. Όχι, όχι. Τον έβλεπε ότι κινούνταν κυρίως στον άξονα μέχρι το κέντρο. Με καλή κάθετη κίνηση μέσα στην περιοχή. Θυμάμαι πιο χαρακτηριστική στιγμή που θυμάμαι ήταν μια πολύ καλή φεύγα του Μενέντες από τα αριστερά. Ένα τικ πιο γρήγορο να ήταν με την ίση εκείνη τη φάση, μπορεί να έκανε νωρίτερα τον γκολ που πέτυχε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Και είναι θετικό και είναι ένα γκολ που θα βοηθήσει πολύ την ψυχολογία του, γιατί ειδικά στην περίπτωση του επιθετικού, αυτό το οποίο του δίνει όθηση και ψυχολογία είναι τον γκολ. Και ειδικά τώρα, σε αυτό το σημείο που έρχεται για το Γιουνές, νομίζω ότι θα το βοηθήσει πολύ, ώστε να προσαρμοστεί ακόμα πιο γρήγορα. Είναι αυτό το δύσκολο έργο που έχει και ο Γιουνές και ο Γκάμα, ότι πρέπει να προλάβουν τους υπόλοιπους. Συσταγωγικά να τους προλάβουν. Γιατί οι υπόλοιποι κουβαλούν ένα μήνα προετοιμασίας με διπλές προπονήσεις, κατά κύριο λόγο. Ενώ ο Γιουνές μπήκε μόλις την περασμένη Τετάρτη την εβδομάδα, και ο Γκάμα θα μπει από τη Δευτέρα. Γιατί προπόνηση δεν έκανε την Παρασκευή, βρέθηκε βέβαια χθες στο γήπεδο. Έκανε ατομικό μαζί με τον Τικινή πριν τη Σέμπρα, παρακολούθησε και αυτό το παιχνίδι και από Δευτέρα θα μπει στις προπονήσεις κανονικά με τον υπό τις οδηγίες του Ερέρα. Πάντως ο Ερέρα δεν κρύφτηκε μετά το τέλος και τόνισε πως αμυντικά η ομάδα δείχνει καλά δείγματα, αλλά επιθετικά θέλει ακόμα τον χρόνο της, καθώς και ο Γιουνές ήταν ανέτοιμος, αλλά και οι δύο από τα βασικά εξτρέμ ουσιαστικά της ομάδας ήταν ενώ κάτω στο χθεσινό παιχνίδι και είδαμε τον Μπάμπη Παυλίδη να αγωνίζεται στη θέση του δεξί μέσω επιθετικού, που δεν είναι η φυσική του θέση έτσι, σε καμιά περίπτωση. Και εγώ πιστεύω ότι και θα πάρει και το χρόνο, ειδικά στο χώρο του κέντρου, μέχρι να βρεθούν οι κατάλληλη χημεία ουσιαστικά και τα τρεξίματα και τα πατήματα των ποδοσφαιριστών. Είναι αρκετά νωρίς για μένα. Εγώ εκεί το καταλήγω το θέμα. Δεν έχεις πολύ άδικο. Εγώ έτσι όπως είδα και το χθεσινό φιλικό, θεωρώ ότι η βάση για να ξεκινήσει ο Άρης να κάνει κάτι μεσοπιθετικά είναι ο άξονας και είναι οι τρεις παίχτες στη μεσαία γραμμή. Εκεί από που ξεκινούν όλα δηλαδή. Γιατί είδαμε την ομάδα χθες να βασίζεται κατά κύριο λόγο στις ενέργειες που προσπαθούσε να βγάλει ο Ματέο Γκαρσία. Ανασταλτικά στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα δέχτηκε 2-3 καλές φάσεις από την Ξάνθη, κάτι για το οποίο ευθύνεται και το γεγονός ότι οι παίκτες στο κέντρο δεν βοήθησαν πολύ αμυντικά, έτσι. Σύν ότι στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού χρησιμοποιήθηκε και ένα δίδυμο στα στόπερ, το οποίο δεν έχει αγωνιστεί πολλές φορές μαζί και ψάχνουν ακόμα τρόπο συνεννόησης, και αναφέρομαι στο Βελέθ με το Σόουζα, οι οποίοι
ήταν καλή στο πρώτο μέρος, αλλά έπαιξε την απόδοσή του στο δεύτερο. Γιατί στο πρώτο μέρος η Ξάνθη δεν απείλησε, δεν δημιούργησε κάποια καλή στιγμή εντός περιοχής. Ξέρεις, ένα σούτ νομίζω που έγινε εκτός περιοχής και το απέκουσε που έφτακε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Το κέντρο φαίνεται ότι θέλει δουλειά ακόμα. Και όσον αφορά το κομμάτι της ανάπτυξης, αλλά όσον αφορά και το κομμάτι της αμυντικής λειτουργίας. Έχεις καλές μονάδες που ακόμα όμως δεν έχουν δέσει. Και πάνω σε αυτό που λες, Νίκο, για το κέντρο και κυρίως για τον άξονα, είδαμε ότι ειδικά στην αρχή που οι γραμμές δεν ήταν τόσο κοντά και, και υπήρχαν και τα βίαστα λάθη, που έχει πει ο Ερέρα ότι δεν τα θέλει σε καμία περίπτωση, είδαμε και για πρώτη φορά ίσως μακρινές μπαλιές και ψηλές μπαλιές. Αυτό κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει στο φετινό Άρη. Γι' αυτό μάλλον και ο Ερέρα. Και με τη Λάρισα. Εντάξει, και με τη Λάρισα ίσως και το χορτάρι δεν βοήθησε για το στρωτό ποδόσφαιρο, αλλά είδαμε και γι' αυτό είδα και τον Ερέρα να φωνάζει τόσο πολύ, που δεν τον έχουμε ξαναδεί έτσι σε κάποιο άλλο σημείο. Κοίτα, ναι, προσπαθούσαν οι αμυντικοί και οι μέση να σημαδέψουν κατά κύριο λόγο τον Ματέο Γκαρσία. Και μια κίνηση που θα έκανε ενδεχομένως αν το έγινε στην πλάτη της άμυνας της Ξάνθης. Μια-δυο φορές έγινε αυτό βέβαια. Όχι με τον Γκαρσία, αλλά με τον Μενέντες, θυμάμαι μια πολύ ωραία μπαλιά που είχε βγάλει ο Μπάσα, θυμάμαι καλά. Αλλά δεν είναι τρόπος αυτός παιχνιδιού που θέλει ο Ερέρα. Ο Ερέρα θέλει την μπάλα κάτω και στο ποδόσφαιρο. Απλά ακόμα δεν μπορεί να το κάνει. Και πρέπει να βάλουμε και στο κάδρο και κάποια άλλα δεδομένα. Ότι, για παράδειγμα, απουσίαζε και εχθές ο Ντιγκινί. Που με τον Ντιγκινί ο Άρης στην εντεκάδα αποκτάει άλλη ταχύτητα. Έτσι. Περιμένουμε να μπει και ο Γκάμα. Δηλαδή ο Παυλίδης, τον έχουμε δει στο παρελθόν βέβαια να αγωνίζεται σε αυτή τη θέση. Επί Κωστένογλου, για όσους θυμούνται, έπαιζε πλάγιος επιθετικός. Και τον είδαμε να αγωνίζεται στα πλάγια και στο φιλικό με τη Βίλε στην Ολλανδία. Δεν είναι όμως η φυσική του θέση. Εντάξει, γιατί ο Παυλίδης χθες, που γενικά έκανε μια καλή εμφάνιση για τα δικά του δεδομένα, ήταν καλός όποτε έπαιζε περισσότερο όταν έκλεινε προς τα μέσα και έπαιζε στον άξονα, γιατί δεν είναι παίχτης γραμμής. Ναι. Εντάξει, είναι δηλαδή μέσα σε όλα ο Ερέρα έχει να αντιμετωπίσει και κάποιες δυσκολίες μεσοπαιδευτικά. Γιατί ο Γιουνές είναι ανέτοιμος, γιατί ο Ντιγκινί είναι τραυματίας, γιατί ο Μιλούνοβιτς δεν του βγαίνει μέχρι στιγμής, η πραγματικότητα είναι αυτή, και περιμένει και τον Μπρούνο Γκάμα. Κοίτα, το 4-3-3 είναι ένα κατεξοχήν σύστημα το οποίο βασίζεται στις κινήσεις των εξτρέμ και στη συνεργασία που έχουν αυτοί με το χώρο του κέντρου, έτσι. Και τον μπακ. Θέλεις πολύ γρήγορα μπακ το 4-3-3. Κοίτα, εγώ δεν διαφωνώ με τον Ερέρα να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο σύστημα. Είναι ένα σύστημα επιθετικό, πολύ ευέλικτο και δυσκολεύει την αντίβαλη άμυνα ως προς τι. Το ότι αν το μάθουν οι παίκτες σωστά πάνω στο τακτικό κομμάτι, μπορούν να αλλάζουν συνεχώς θέσεις και να μην επιτρέπουν την αντίβαλη άμυνα να προσαρμόζεται σε σένα. Αυτό το είδαμε κάποιες φορές με τη Λάρισα. Το είδαμε και σε κάποια σημεία χθες. Σύν ότι είναι ένα σύστημα που αν ο ένας εσωτερικός μέσος προωθηθεί λίγο πιο ψηλά από τον άλλονα, γίνεται αυτόματα 4-2-3-1. Είναι λοιπόν ένα σύστημα που δυσκολεύει τον αντίπαλο να προσαρμοστεί πάνω σου. Το θέμα όμως είναι και εσύ να κρατάς μπάλα και να μην την πουλάς τόσο εύκολα. Όπως δηλαδή έκανε η ομάδα στο πρώτο τέταρτο του χθεσινού αγώνα. Κάτι τέτοιο έκανε και με τη Λάρισα την Πέμπτη. Και μετά το 15-20 ανέβασε πάλι την απόδοσή της. Είναι επομένως, Νίκο, ένα σύστημα που θέλει πίστοση χρόνου για να το δούμε σίγουρα. Σίγουρα, παιδιά, δεν πρέπει να βιαζόμαστε καθόλου. Θέλει υπομονή, θέλει πάρα πολύ δουλειά και πρέπει να μπουν και οι υπόλοιποι παίχτες για να αρχίσει η ομάδα να βγάζει αυτά τα οποία θέλει ο Ερέρα. Βέβαια, είναι αυτό που λέγαμε και χθες που συζητούσαμε μετά το παιχνίδι, ότι αν ήταν το χθεσινό μάτι παιχνίδι πρωταθλήματος, λίγη σημασία θα είχαν όλα αυτά, από τη στιγμή που η ομάδα θα κέρδιζε 0-1. Εντάξει. Ναι. Και μέσα, στις αδυναμίες που μπορεί να παρατηρούμε και τις βλέπει φυσικά και ο Ερέρα, να κρατήσουμε και το εξής, ότι ο Άρης κερδίζει. Και αυτό βοηθάει πολύ στην οτροπία του. Και δεν δέχεται και γκολ. Έστω και έτσι, ναι, και δεν δέχεται και γκολ. Αλλά αυτό είναι κάτι που βοηθάει στην οτροπία της ομάδας. Χτίζει χαρακτήρα μέσα.
από τέτοιες νίκες, έστω και σε φιλικό επίπεδο. Και κόντρα σε ομάδες που η Ξάνθη, σαν την Ξάνθη και σαν τη Λάρισα, θα είναι τουλάχιστον οι 11 από τις 16 ομάδες στο ίδιο στυλ παιχνιδιού στη Super League. Ο βαθμός, και ο βαθμός σωστό, και ο βαθμός δυσκολίας απέναντι στην Ξάνθη νομίζω είναι πιο μεγάλος από αυτός κόντρα στη Λάρισα. Διότι η Λάρισα είναι μια ομάδα η οποία είναι ίδια από πέρσι. Γνωρίζονται πέρσι μεταξύ τους, έχει τον ίδιο προπονητή, το Ράσταβατ, έχει μια χημεία και νομίζω έχει κάνει δύο μεταγραφές, τον Σαρπόγκ και τον Μελισσόπουλο. Ναι, και αναμένουν άλλο μία. Δεν έπαιξε κανένας από τους δύο θέσεις και θα πάρει τώρα και τον Κοβάσεβιτς. Ένα ακόμα μέσο. Και είναι δηλαδή μια τερμάτισε έκτη, πιο έτοιμη. Ναι, τερμάτισε έκτη πέρσι. Ναι, τερμάτισε έκτη, πιο έτοιμη, πιο δουλεμένη και με έναν κορμό από την περσινή σεζόν. Παίζει και αυτό το ρόλο του και πρέπει να το συνυπολογίσουμε. Το θέμα είναι τώρα, επειδή σίγουρα και στον Άρη δεν είναι ικανοποιημένοι από αυτό που βλέπουν, μήπως πέραν της υπομονής που σίγουρα πρέπει να δείξει η ομάδα μέχρι να αρχίσει να βγάζει στο γήπεδο αυτό το οποίο θέλει, μήπως έχουμε και κάποια ακόμη μεταγραφή μέχρι το φινάλε του Αυγούστου. Θα περιμένουμε κάποιον ακόμα παίχτη. Τώρα το θέμα είναι βέβαια ότι σε αυτό το ρόστερ για να πάρεις πλέον πρέπει να διώξεις. Ναι. Και δεν νομίζω ότι έχουμε κάποια εξέλιξη. Δεν υπάρχει κάτι ακόμα. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες, ότι ο Άρης θα εξαντλήσει τον Αύγουστο με τα γραφικά. Δεν βιάζεται πλέον, δεν έχει την πίεση του χρόνου, δεν έχει την πίεση ότι πρέπει να κάνει κάποια κίνηση συγκεκριμένη. Γιατί έχει παίχτες σε όλες τις γραμμές. Στερείται βάθος βέβαια. Αυτό είναι κάτι που επισημάναμε και τις προηγούμενες μέρες. Αλλά στερείται βάθος. Αν μπούμε σε δικασία της σύγκρισης των καινούριων με τους παλιούς, σίγουρα θα υπάρχει μια διαφορά ποιότητας. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όπως είναι όμως απόλυτα φυσιολογικό ότι δεν μπορείς να αλλάξεις μια ολόκληρη ομάδα μέσα σε ένα καλοκαίρι. Δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, ή κάποιοι ίσως χρειαστούν λίγο παραπάνω χρόνο προκειμένου να αφομοιώσουν τα θέλω του Έρερα. Κάποιοι μπορεί να μην το κάνουν, να μην το καταφέρουν. Και δεν παρατηρείται κάποια εξέλιξη και στις αποδεσμεύσεις, έτσι, στους παίχτες που δεν υπολογίζονται. Κοίτα, με το Μουμίν υπήρξε ένα ραντεβού μέσα στην εβδομάδα. Τα βρήκαν στο οικονομικό και είναι διαδικαστικό το όλο ζήτημα για να λυθεί το συμβόλαιο. Νομίζω ότι στις αρχές της εβδομάδας θα λύσουν τη συνεργασία τους οι δύο πλευρές. Και δικιά μου έτσι εκτίμηση είναι ότι ο Μουμίν πολύ πιθανό να καταλήξει στην Ηρακλή. Τώρα όσον αφορά τον Μπαριγκάν, θυμίζω ότι του είχε δοθεί μια δεκαήμερη άδεια πριν αναχωρήσει η ομάδα για την Ολλανδία. Πέρασε φυσικά αυτή η δεκαήμερη άδεια. Δόθηκε μια παράταση μέχρι τις 19 Αυγούστου. Μέχρι τότε προσπαθούν και οι άνθρωποι του Άρη να λυθεί οριστικά το θέμα του 29χρονου μεσοπιθετικού. Είτε βρίσκοντας ο ίδιος κάποια ομάδα, είτε βρίσκοντας την χρυσή τομή όσον αφορά το συμβόλαιο και την αποδέσμευση του ποδοσφαιριστή. Θα περιμένουμε και θα δούμε τι θα γίνεται με αυτή την υπόθεση. Μέχρι τις 19, νομίζω 20, θα έχει ξεκαθαρίσει. Θέλεις να μας πεις, Νίκο, μερικές πληροφορίες και για την μεταμεσονύχτια ανακοίνωση από πλευράς Τόμ Παπαδόπουλου. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι η ανακοίνωση τα λέει όλα από μόνη της. Για το συγκεκριμένο ζήτημα και εμείς και εμάς μας ήρθε η ενημέρωση χθες το βράδυ όταν επιστρέφαμε από την Ξάνθη από την πλευρά του κύριου Τόμ Παπαδόπουλου, ο οποίος βρέθηκε, θυμίζει, στο Βικελίδης την περασμένη Πέμπτη και παρακολούθησε το φιλικό με τη Λάρισα και συνομίλησε με τον Θόδωρο Καρυπίδη και αποφασίστηκε από την πλευρά του ομογενή επιχειρηματία και προκάλεσε κάπως εντύπωση, είναι η αλήθεια, να διακόψει και τις συζητήσεις που είχαν μείνει στάσιμες όσον αφορά την εξαγορά του μετοχικών μετοχών, αλλά και την χορηγία εκείνη που προκάλεσε, νομίζω, αυτό είναι που προκάλεσε, νομίζω, τη μεγαλύτερη εντύπωση. Το θέμα της διακοπής χορηγίας. Ναι, γιατί ήταν... Είναι τώρα... Ναι. Ήταν... Κοίτα, εμένα μου ήρθε εντελώς από τα ξαφνικά, γιατί γνωρίζαμε ότι δεν έχει προχωρήσει το επέδειξη εξαγορές της ομάδας, αλλά η χορηγία ουσιαστικά ενημερωθήκαμε τότε ότι διπλασιάστηκε για φέτος. Έτσι. Και νομίζω ότι ακόμα η εταιρεία του υπάρχει κανονικά και στον ηλεκτρονικό πίνακα του γηπέδου, αλλά και μέσα στις διαφημιστικές πινακίδες, αν όχι στις φανέλες, δεν θυμάμαι. Οπότε
Είναι τέτοιο. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον την, γιατί θα έχουμε και τον κύριο Παπαδόπουλο, όπως αναφέρει και η χθεσινή ενημέρωση, λένε ότι θα υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση μέσα επόμενες ημέρες. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον πραγματικά να δούμε τι θα αναφέρει αυτή η ανακοίνωση, στην οποία θα η πλευρά του ομογενή επιχειρηματία αλλά και του Νικσακίεβιτς θα εξηγούν τους λόγους που οδηγήθηκαν σε αυτή την απόφαση. Πάντως, αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι σε κάθε περίπτωση, άσχετα με την πρόταση που έγινε από την πλευρά του κ. Παπαδόπουλου, που το παραδεχθήκαμε και όλοι τότε, ότι δεν θα ήταν λογικό να δεχτεί ο Θόδωρος Καρυπίδης, έτσι, τα 4 εκατομμύρια σε βάθος 8 ετίας συν κάτι μπόνους, οφείλουμε να δείξουμε σεβασμό προς έναν άνθρωπο ο οποίος έβαλε λεφτά στην ομάδα, όσο και αν ήταν αυτά, με όποια μορφή και αν τα έβαλε. Άσχετα από την πρότασή του, το ξαναλέω και το είχαμε πει και τότε που είχε γίνει, δεν ήταν καλή, δεν ήταν καθόλου καλή. Και δεν θα είχε λογική και ο Καρυπίδης να την δεχτεί ως επιχειρηματίας. Αλλά σεβασμό προς έναν άνθρωπο, ο οποίος έβαλε λεφτά στην ομάδα. Χωρίς να πάρει πίσω κάτι. Ναι, χωρίς να πάρει πίσω κάτι. Έστω με τη μορφή χορηγίας. Ναι, έτσι είναι. Εντάξει, αυτό μόνο. Πάντως υπάρχει και έντονη φημολογία ότι μπορεί να συνεχίσει το χορηγικό πλάνο του στην Ελλάδα αλλά σε άλλες ομάδες στη Θεσσαλονίκη. Κάτι που θα φανεί σύντομα. Και πολύ πιθανό το θεωρώ. Ναι, και με, ένα, και με αυτό που μου αρέσει το πιο λογικό. Έτσι, ειδικά μετά την. Που τονίζει ότι ο Σακίβης θα έρθει στην Ελλάδα και θα βγει η ανακοίνωση. Έτσι. Εμένα μου φαίνεται λογικό να γίνει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Για να ολοκληρώσουμε και το χθεσινό αγώνα, αυτό που είδαμε σαν, ουσιαστικά σαν καινούργιο, αλλά όχι κάτι καινούργιο για τον Βελέθ, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν στη θέση του αμυντικού μέσου. Έτσι. Ναι. Νομίζω ότι τεχνικά έχει αυτό τις ικανότητες, αμυντικά δεν ξέρω. Κοίτα, και αμυντικά τις έχει. Τώρα όσον αφορά το άλλο κομμάτι, είναι ένας κεντρικός αμυντικός που ξέρει να κατεβάζει μπάλα. Το έχει δηλαδή αυτό σαν ατού. Το χρησιμοποιήσω Ερέρα χθες ως κόφτη στη θέση του Μπάσα όταν πέρασε ο Δελιζή στο παιχνίδι και πήγε δίπλα στο Σόουζα για να τον τσεκάρει και εκεί. Είναι ακόμα σε φάση δοκιμών και πειραματισμών ο Ερέρα. Εντάξει. Αυτό πάντως το οποίο σε ατομικό επίπεδο μπορούμε να κρατήσουμε χθες, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, ήταν ότι ο Σόουζα έκανε καλή εμφάνιση. Τη χρειαζόταν νομίζω αυτή την χθεσινή εμφάνιση που έκανε για να του δώσει ψυχολογία, πέρα από τις φορές που η φάση, η ξανά δημιούργησε φάσεις που ήταν θέμα της έλλειψης χημίας με τον Βελέθ. Ο Γκαρσία δεν ήταν τόσο καλός και θεωρώ ότι σε αυτό ρόλο έδειξε ότι η Ξάνθη φάνηκε διαβασμένη πάνω του και τον έκλεισε κυρίως με τον Μπαξεβανίδη αλλά και τις βοήθειες που έπαιρνε ο αρχηγός της Ξάνθης. Ο Μενέντες ήταν και με τα θετικά του και με τα αρνητικά του. Ο Τζανακάκης φάνηκε ότι χρειάζεται ξεκούραση γιατί προέρχεται από συνεχόμενα παιχνίδια και αυτός και βασικός και με υψηλή ένταση κιόλας φάνηκε αυτός ότι χρειάζεται κάποιες ανάσες και είναι κάπως στα κόκκινα. Ο Κολάς ο καλύτερος από το μάτς με τη Λάρισα. Θέλει βέβαια, εντάξει θέλει αυτό τώρα δεν μπορείς να το αλλάξεις ανασταλτικά λίγο κάποιες φορές. Έχει αδυναμίες. Νομίζω γενικά αυτά σε ατομικό επίπεδο από το χθεσινό φιλικό με την Λάρισα. Θα περιμένουμε πλέον το μάτι με τον Μπαζιάννα το ερχόμενο Σάββατο για να δούμε και τον Μπρούνο Γκάμα και να αρχίσουμε να σχηματίζουμε μια εικόνα και για τον Πορτογάλο Extreme. Στο οποίο δεν είχαμε κάποια εξέλιξη για το που θα γίνει ο αγώνας, έτσι. Ακόμα δεν έχει κάτι. Εν τω μεταξύ χθες το γράψαμε βέβαια και όλος το δρόμος γιατί το βράδυ ήταν στο ίδιο και ο Θόδωρος Καρυπίδης. Και αυτός παρακολουθεί την ομάδα δεν θα έλεγα τόσο με προβληματισμό, σίγουρα δεν του αρέσει τις περισσότερες φορές. Πιστεύει όμως τον Πάκο Αρέρα και ο Θόδωρος της ΠΑΕ. Και ο Σκίμπε ήταν Νίκο. Είδε κάποιον συγκεκριμένο.
Είδε κάποιο συγκεκριμένο. Αυτό δεν ξέρω αν ήρθε για κάποιο συγκεκριμένα ή αν ήρθε γενικά. Δηλαδή από την Ξάνθη δεν νομίζω τώρα, δεν υπάρχει κανένας Έλληνας ποδοσφαιριστής που θα μπορούσε να δει. Από τον Άρη πάλι περισσότερες πιθανότητες έχει να ήθελε να δει κάποιον. Βέβαια πέραν αυτών, χθες το γήπεδο ήταν και τον πιάσε, τον έπιασε στο μάτι μας εδώ τέλος του αγώνα, όταν κατεβήκαμε κάτω στον αγωνιστικό χώρο για δηλώσεις, ο Γιώργος Γκυρτζίκης, ο οποίος είναι από εκεί έτσι καλώς, ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Εξαίρετος. Πάντως, Παυλίδη έχει ο Άρης. Έχει... Πάντως είναι τακτική του Σκίμπε να επισκέπτεται διάφορα γήπεδα ανά την Ελλάδα και μην ξεχνάμε ότι σε περίπου ένα μήνα έχει πάλι αγώνες η Εθνική και δεν έχει καλέσει κάποια αποστολή, οπότε εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, φαντάζομαι. Έχουμε Έλληνες πέρσι, παιδιά, Τανακάκη έχουμε, Βαλεριάνο έχουμε, Παυλίδη έχουμε. Άμα θέλει ο κύριος Σκίμπε να τροφοδοτήσει μέσω του Άρη την Εθνική, γιατί όχι. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό, ναι. Επίσης να αναφέρουμε ότι ήταν χθες στο γήπεδο και ο μάνατζερ του Γκαρσία και του Κολάσο, ο κ. Ντεμπαρτόλο, που άλλοτε παίζει του Ιωνικού για όσους θυμούνται, πιο πάλι κύριο. Παρακολούθησε και αυτό το παιχνίδι και οι ξένοι εκπρόσωποι του Γιουνές, ο οποίος Γιουνές βέβαια εκεί πέρα θέσαν σαν το σπίτι του, έτσι, γιατί τους περισσότερους ανθρώπους της Ξάνθης τους γνωρίζει, μίλησε κιόλας μαζί τους και νομίζω ότι πρέπει να έμεινε και εκεί το βράδυ. Και αν όντως έμεινε, δεν το έχουμε τσεκάρει ακόμα, θα είναι κανονικά φυσικά αύριο την προπόνηση της ομάδας, γιατί οι παίκτες σήμερα έχουν ρεπό, το έχουν ανάγκη κιόλας, νομίζω, μετά από δύο παιχνίδια μέσα 48 ώρες. Τους λιγοστούς ανθρώπους της Ξάνθης που βρέθηκαν στο χθεσινό παιχνίδι, εντάξει, σε σχέση με του Άρη. Καλά, τώρα να σου πω κάτι. Πριν λίγες μέρες, πριν το 15 Αύγουστο, με αυτό τον ήλιο που είχε, νομίζω ότι και πολλοί ήταν. Εντάξει, το Άρη ήταν περισσότεροι και λογικό κιόλας, γιατί υπάρχει και ο Σούπερ 3 Ξάνθης πλέον εκεί. Το φοβερό της χθεσινής βραδιάς είναι όταν κάνουμε τις δηλώσεις στον Ερέρα, μέσα στο γήπεδο, και μόλις τελειώνει ο Ισπανός, ανοίγουν τα μπέκ του γηπέδου στο καπάκι. Και έχουμε κι εμείς ένα το οποίο είναι μπροστά μας και μας έχει κάνει όλους... Με κινητά, με τέτοια τα πάντα. Εμένα η πρώτη μου έγινε αυτό ήταν. Έψαχνα ένα στεγνό σημείο του σώματός μου για να σκουπίσω το κινητό. Δεν περάσατε και πολύ καλά μετά το τέλος του αγώνα χθες, έτσι. Ναι, δεν ήταν. Η αλήθεια είναι δεν πιέζει σήμερα. Αφού δεν έριξε και ένα χιόνι, εντάξει, καλά είμαι. Ναι, πραγματικά. Δεν πάθαμε κανένα λάστιχο. Πάλι καλά να λες. Άγιο είχαμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Νομίζω ότι μας κάλυψες πλήρως. Ήταν υπέρ αρκετά. Ωραία, παιδιά. Να σου ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής πριν κάνεις και το υπόλοιπο της βάρδιας σου. Καλή εβδομάδα, γιατί εσύ συνεχίζεις το ράδιο. Εμείς εδώ πέρα ολοκληρώνουμε το πρόγραμμά μας σήμερα. Α, τελευταία! Γιατί γι' αυτό έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Άλλο ένα Σαββατοκύριακο. Να μας ανανεώσετε. Εγώ ήδη πρόωθω το συγκεκριμένο project, να ξέρετε. Το έχω πει στον άνθρωπο που πρέπει. Κοίταξε, εμείς συζητήκαμε να μην είναι μόνο για Άρη, να πάρουμε και κάποιον από ΠΑΟΚ ή από Ηρακλή να είμαστε all around. Να υπάρχει μια πολυφωνία γιατί λίμπερ. Βέβαια. Μπες στη φάση. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Νικό. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά και από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Έχουμε κάνει και αλλαγή σκυτάλης πίσω από τον ήχο. Αποχώρησε ο Σωτήρης Δασκαλάκης και έδωσε τη σκυτάλη στο Χρήστο Κιώση, ναι, για το υπόλοιπο της εκπομπής. Και νομίζω ότι και εμείς πρέπει να αποχωρήσουμε με το τέλος δεύτερης ώρας και να έρθουμε για την τρίτη. Με τρόμαξες, λέω, θα φύγεις. Θα φύγουμε πιο νωρίς. Άλλη μια ώρα έχεις. Εδώ πέρα Σκοπιά. Να πάρουμε τις απαραίτητες ανάσες και εμείς μετά από τη συνομιλία με τον Νίκο Παπαδόπουλο και επιστρέφουμε Δημήτρη. Ναι. Ερχόμαστε. Όχι. Επιστρέψαμε. Ήρθαμε, φίλε. Ήρθαμε. Δεν ερχόμαστε, ήρθαμε. Δεν είχαμε φύγει ποτέ. Ήρθαμε οριστικά. Όχι, είχαμε φύγει, αλλά ήρθαμε οριστικά μετά από. Εντάξει. Βλέπω επίθεση των οπαδών της Ατλέτικο στην πλάκα του Κουρτουά. Αυτό το είχα ξεχάσει αυτό ότι ήταν από την Ατλέτικο. Ναι. Πώς το εξηγήσω ότι, ας πούμε, και τα προηγούμενα χρόνια που η Ρεάλ ήθελε Ντεχέα, ο Ντεχέα ουσιαστικά καθιερώθηκε στην Ατλέτικο. Τώρα ο Κουρτουά, ο οποίος καθιερώθηκε, πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχή στην Ατλέτικο πριν πάει στην Τζέλσι. Πάλι τον ήθελε και τον απέκτησε. Ο Ντεχέα, φίλε, δεν είναι προδότης όμως. Παρότι παίζει σε μια ομάδα που δεν θέλω καν να αναφέρουμε το όνομά της. πάλι με το ρηστικό σου. Καταρχήν, ο Ντεχέα. Νομίζω ότι η Ρεάλ κάνει μεγάλο λάθος που πήρε Κουρτουά. Ένα. Είναι ο Κουρτουά έκανε μια πολύ μέτρια σεζόν με την Τζέλσι, αλλά έκανε ένα καλό μουντιάλ και τον έσωσε. Δηλαδή,
Ένα τόσο καλό μουντιάλ και να πας στη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν ξέρω. Η χρονιά της Τσέλσι είναι γενικότερα μέτρη από πέρσι. Γιατί καταρχήν σκέψω ότι από τον Ιανουάριο και μετά είχαμε την άμυνα. Mm. Δεν υπήρχε άμυνα. Ποιος ήταν μπροστά του? Κανένας. Ειδικά από τότε που τα σπάσαμε τον Νταβίτ Λουίζ, δεν υπήρχε άμυνα. Τέλος πάντων. Η οποία Τσέλσι καλά τα πήγε χθες. Εντάξει, εγώ σου είπα ότι δεν χάνει. Αφού ρε φίλε, παίξαμε και χωρίς Αζάρ. Εγώ σου είπα over, δεν σου είπα ότι το παίξα εγώ. Χωρίς Αζάρ. Τρία γκολ. Και μετά που μπήκε ο Αζάρ. Με γκολ καντέ. Άστο, τελειώσαμε. Έκανε μια ωραία ενέργεια ο Αζάρ που μπήκε. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω να παραμένει πολύ δυστυχώς. Αλλά. Αν. Κοίτα, ο Αζάρ αν έφευγε πιο νωρίς από την Τσέλσι. Θα μπορούσε να γίνει και ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Αλλά έκατσε πολύ και άργησε. Αν κινηθούν έξυπνα και τον διώξουν, θα πρέπει να ζητήσουν τεράστιο ποσό. Έτσι. Μπορούν να κάνουν ίδια βλακεία με τον. Με τον Κουρτουά που τον πούλησαν μόλις για 35 εκατομμύρια. Εντάξει. Το Κοβάσεβιτς δεν τον βάζω. Ο Κουρτουά πήγε για 35 εκατομμύρια στη Ρεάλ και εμείς πήραμε τον Άλισον με 70. Εντάξει, ναι. Καλά, και εμείς πήραμε τον Αριζαμπαλάνγκα με 80 φεύγα. Τον Καπέ, Κάπο, πώς λέγεται. Όλοι είναι το όνομά του. Αυτό που βλέπαμε το βιντεάκι χθες και. Το οποίο στα Ισπανικά είναι Αριζαμπαλάνγκα, νομίζω. Ναι, Αριζαμπαλάνγκα. Εντάξει, άστο. Σαν να βρίζει ο κόσμο είναι. Άστο καλύτερα. Τώρα, όσοι μας ακούτε από την ανάληψη, ναι. Μας συγχωρείτε. Καλά. Δεν σας βρήσαμε. Έλα να επιστρέψουμε σε τον μπάσκετ. Λοιπόν, μια και είπα για ανάληψη, επικοινωνείτε με την εκπομπή. Πληκτρολογείτε FM, αφήνετε ένα κενό. Το μια και είπε για ανάληψη με την επικοινωνία. Εντάξει, να μα στείλει κάποιο από την ανάληψη να με κράξει εμένα τώρα, να με σκίσει στον αέρα. FM κενό το μήνυμά σα στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητή τηλεφωνία. Έτσι είναι, φίλε. Και μπασκετάκι, έτσι. Γιατί αφιερώσαμε πάρα πολύ ώρα στο χθεσινό αγώνα του ποδοσφαιρικού Άρη, που είναι το πιο ουσιαστικό και το λογικό. Γιατί το μπάσκετ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Έτσι. Μπασκετάκι από αύριο θα έχουμε τα ωραία, τα σημαντικά, με προετοιμασία. Θα σας πούμε λίγο τι γίνεται, τι έγινε, τι να γίνει και τι μέλη γενέστε στο μπασκετάκι του Άρη. Στις 13. Το μπασκετάκι είναι, επειδή το έχουμε στην καρδιά, πώς λέμε, ραδιοφωνάκι. Αν παραδείγματα. Ναι, το έχουμε στην καρδιά μας. Από αυτήν την άποψη το συμφωνώ. Λοιπόν, μετά τις επιτυχημένες ιατρικές εξετάσεις των παικτών 10 και 11 του μηνός, χθες και προχθές δηλαδή, έχουμε αύριο την πρώτη προπόνηση, την πρώτη μάζοξη των παικτών με Βαγγέλη Αγγέλου και όλο το προπονητικό team και όλους τους παίκτες που έχουν έρθει για λογαριασμό του Άρη, και πλέον υπάρχει μια ομάδα όχι σαν πέρσι που είχαμε μια μάζοξη με τους μικρούς, με Αθηναίο αν δεν κάνω λάθος και Παναγιώτη Γιαννάκη, έτσι ήταν λίγο σαν μεταξύ γνωστών και φίλων, σαν συνωμοτική μάζοξη ήταν αυτή. Έχουμε αύριο την πρώτη προπόνηση της ομάδας, 14 και 15 μεθαύριο και παραμεθαύριο δηλαδή, έχουμε εργομετρικά. Γιατί είχαμε ιατρικές εξετάσεις, πρέπει να γίνουν και τα εργομετρικά τα απαραίτητα. Και από τις 23 του μηνός, του τουνού του μηνός, μέχρι τις 31 ή μέχρι την 31, έχουμε την προετοιμασία στο Άργος Αρρωστικό της Καστοριάς. Όπου. Ναι. Πάντως έχω την εντύπωση ότι σήμερα είναι το τελευταίο τους ρεπό, νομίζω, πριν ξεκινήσει κανονικά η προετοιμασία της ομάδας. Φυσιολογικό να έχουν ρεπό σήμερα. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Πέρα από τους Αμερικάνους που αυτοί οι μπασκετικοί έρθει... κάνουν κάτι ατομικά, κάτι τέτοια, δεν κάθεται ποτέ. Ναι, ναι. Αυτό όντως ισχύει. Βλέπεις το ποδοσφαίρο, δε φίλε, ολόκληρους μήνες. Το ποδοσφαίρο είναι στις καφετέρειες και οι μπασκετικοί είναι στο gym, back to work. Και μόνο τους χαράνε που βάζουν κάνα δύο τραγουδάκια την ώρα που κάνουν τις ασκήσεις τους. Και αυτό και το χαίρονται έτσι. Αθλητισμό, φίλε. Γι' αυτό βλέπεις και διαφορά σε αθλητικά σε επίπεδα. Λοιπόν, και 29 του μηνός. Στην προετοιμασία θα έχουμε το φιλικό αγώνα με την Καστοριά. Το πρώτο φιλικό παιχνίδι του Άρη. Και κλεισμένον όλα, έτσι εννοείται. Την Καστοριά. Πέρσι... Ναι, η Καστοριά, η οποία αγωνίζεται φέτος στην Α2 κατηγορία. Αν έχει Καστοριά Α2. Βέβαια. Αλήθεια. Βέβαια, φίλε. Καλώς. Και πλέον ξεκινάει ουσιαστικά και η προετοιμασία του Άρη στο μπάσκετ εν ώψη και των αγώνων με την Τυφλίδα. Και το πρωταθλήματος που έχει γίνει και η κλήρωση, σας την είχαμε αναφέρει και το τι γίνεται. Και φυσικά και το παιχνίδι στο κύπελο, έτσι, με Προμηθέα. Έχουμε αρκετά πραγματάκια. Εντάξει, αυτά είναι. Οκτώβρης, ναι. Θα είναι βαρύς. Ναι, μεν θα αρχίσουν, αλλά θα τα πούμε μπροστά μας. Γιατί πέρα από τις 5 εβδομάδες προετοιμασίας που θα διαρκήσει η φετινή προετοιμασία του Άρη, έχουμε αρκετό καιρό. Και έκανα τιτάνια προσπάθεια να μην πω Οκτώβρης. Για να είμαι σωστός, και είπα Οκτώβρης.
Αυτό όχι. Δηλαδή... Έχεις γίνει πολύ political correct. Ε, ναι, εντάξει. Γιατί? Θες να κάνουμε μια εκπομπή που όχι, να μην όχι, είναι. Όχι, όχι, όχι. Έχεις αρκετά λεφτά. Η τελευταία εκπομπή έχει γίνει. Ξέρε... όχι, όχι, σε παρακαλώ. Άστε. Θα δώσει δυνατά φιλικά. Ναι. Αντιμετωπίσει Καστοριά, Ολυμπιακό, Καρσίγιακα, Ινσταμπούλ, Κολοσσό. Αυτό που ελπίζω είναι τουλάχιστον αυτές οι δύο ομάδες από την Τουρκία να μην έχουν. Να ξέρεις, ο Κολοσσός δεν θα. Τι? Δύσκολα θα τη βγάλει φέτος. Ο Κολοσσός? Ναι. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω. Όχι, αλλά. Έχει κάνει μια πρόβλεψη. Κάνω μια πρόβλεψη. Οπό... Δύσκολα είναι. Ο Μάνης. Σφίξαμε. Σφίξαμε. Ναι. Πάντως... Τώρα εσείς οι Ροδίτες που με ακούτε και με μισείτε, να στείλετε το μήνυμά σας. Κοίτα, δεν έχεις αφήσει φίλε πόλη για πόλη, δεν έχεις αφήσει. Ναι, έχω πιάσει ανατολικά, δυτικά Θεσσαλονίκη, μόνο το κέντρο δεν έχω πιάσει. Και Μάντζερ, έχεις πιάσει τα πάντα. Καλοχώρη, έπιασα χθες. Okay, να, θες να πιάσω και Γιαννιτσά και τέτοια, όχι, γιατί θα έρθουν εκεί πέρα οι. Τουλάχιστον Γουμέντζα και Γιαννιτσά πενταγόμαστε. Τελειώτε, άσε, δεν είμαστε για τέτοια. Δεν είμαστε. Άσε, μην έχουμε κανένα ντου. Άστε, εκεί που θέλω να σου επιστρέψω και να σου εφιστήσω την περιοχή. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Είναι ότι ελπίζω ότι αυτές οι δύο ομάδες από την Τουρκία δεν θα έχουν προλάβει να αποσυρθούν από το πρωτάθλημα όταν αντιμετωπίσουν τον Άρη. Γιατί παρατηρούμε τις τελευταίες μία-δύο εβδομάδες ότι οι ομάδες από την Τουρκία εξαιτίας των όσων συμβαίνουν στη διπλανή χώρα υπάρχει. Επειδή στη διπλανή χώρα η Λίρα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Μετά τα όσα συνέβησαν μεταξύ Ερντογάν και ΗΠΑ. Τώρα είναι ευκαιρία να πάμε διακοπές στην Τουρκία. Ναι. Τώρα είναι ευκαιρία να πας στην Τουρκία και να μην ξαναγυρίσεις ποτέ, φίλε. Έλα, υπερβολές. Μια Αδριανούπολη, δεν πας. Όχι. Όχι. Μακριά. Θα αναβλώσω πουλμανάκι. Όσοι ακροατές θέλουν, δηλώνουν από τώρα. Ναι. Δεν μπορώ να σου πω τώρα τι σκέφτομαι ακριβώς, αλλά εντάξει. Μέσα στην εβδομάδα είχαμε και την τέταρτη ομάδα η οποία αποσύρθηκε από το πρωτάθλημα. Καθώς οι αλλαγές στην ισοτιμία μεταξύ λίρας και δολαρίων και ευρώ αντίστοιχα έχουν φτάσει στο Θεό. Πες μας, Τάσο Τελόγλου, πες μας το οικονομικό ρεπορτάζ. Θέλω να μου. Έχουμε και μια σχολή δε στην διάμεσο. Είχαμε μια σχολή κάποιοι. Κάποτε κάναμε κάτι. Σωστά, δηλαδή. Σωστά. Στατιστικολόγος είσαι, γιατί είναι σλαβικό σπουδών. Διεθνών σπουδών. Διεθνών, εντάξει. Πανάθυμος. Κοντά έπες, εντάξει. Θες να μιλάμε στο τελευταίο ημίρο μέσα από τα δόντια μας, έτσι. Μας ακούνε οι άνθρωποι του Χαλκιδική, δεν μας ακούει κανένας μετά, ρε φίλε. Είναι η ευκαιρία τους, δίνουμε το ένα να κλείσουν το ραδιάκι και να βουτήξουν. Όποιοι δεν έχετε βρει κίνητρο να πάτε για θάλασσα, ας πούμε. Βασικά, όχι, να μην βουτάτε τέτοια ώρα, 12.30 τώρα ντάλα ο ήλιος. Γιατί είναι η χειρότερη ώρα. Να χρησιμοποιείτε πάντα. Προφυλακτικό. Α, εντάξει, βλέπω έτσι, το είπες πολλά υποσχόμενος. Αντιλιακό με μεγάλη δίκη προστασία, ραγόλιο. Προφυλακτικό. Πω Παναγία και Χριστέ μου, ναι. Εκπομπές Σαββατοκύριακο έχουν άλλη χρειά. Βλέπω εκεί πέρα Νικολέτα Ράλι. Εξαιρετικά. Καλή αύριο κοπέρα. 10 η ώρα. Γιατί αύριο 10 η ώρα, καθημερινό κάνει. Καθημερινό γαμάνε, πώς. Για να μην συναντιόμαστε, είδες. Για να μην με αποσυντονίζει. Είσαι και εργαζόμενο, λες, εγώ το έχω ξεχάσει αυτό το κομμάτι. Όχι, για να μην συναντιόμαστε στις εκπομπές. Να κάνουμε εκπομπή και να μας αποσυντονίζει. Να κάνω έτσι δεξιά, να βλέπω το monitor Νικολέτα Ράλι και να σου λέω ανάλαβε, Γιώργο. Ναι. Πάντως, και να σου πω κάτι. Δώσε μου μια απάντηση. Για ποιο και λόγο. Και μια δώρο. Ναι. Ξεκινά από τη δώρο. Κοίτα, έχει, ο Τσίτσιπας έχει κάνει που έχει κάνει αυτό. Όχι Τσίτσιπας, ρε. Τσίτσιπας, εντάξει εσύ τώρα. Χθες το μάθαμε τον άνθρωπο. Όχι, εσύ που χθες τον έμαθες. Εμείς από 16 χρόνια τον παρακολουθούμε, το Στέφανο. Εμείς από 10 χρόνια παρακολουθούμε τον Ναδάλ, ρε φίλε. Δεν μπορώ, αυτόν... Όχι, από 16 χρόνια τον Τσίτσιπα. Δεν τον ήξερα. Παρακολουθώ. Δεν τον ήξερα, εγώ με σχολή Ναδάλ είμαι εγώ. Έτσι. Για ποιο λόγο έχει κάνει όλο αυτό τον τόρο, έχει κερδίσει χθες τον τελικό, θα αντιμετωπίσει τον Ναδάλ και το hashtag που επιλέχθηκε στο Twitter είναι. Τσιτσιφάστ. Είναι ναι, δυνατόν. Ναι. Αυτό το έκανε νομίζω. Είναι δυνατόν. Αυτό το έβγαλε, το καθιέρωσε. Είναι δυνατόν. Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό. Τσιτσιφάστ, ο οποίο στις δύο νίκες που παρακολούθησα έγραψε στο πινακάκι αντί να βάλει μόνο την υπογραφή του, έβαλε στη μία Pray for Greece και στην άλλη έβαλε δεν γίνεται πιο. Τι έγραψε, δεν γίνεται πιο εύκολο. Κάτι θα το βρω, θα το βρω, δεσμεύομαι. Δηλαδή θες να μου πεις ότι δεν σεβάστηκε τον αντίπαλο και τον είπε εύκολο. Όχι, 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 σε καμία περίπτωση. Είπα απλά ότι δεν γίνεται εύκολο, απλά η δουλειά που κάνεις στο γίνεσαι εσύ πιο καλός, κάτι τέτοιο έγραψε. Δηλαδή ταπεινώ. Πάντως, και σε μένα δεν μου αρέσουν αυτά. Εγώ το θέλω και λίγο Κριστιάνο Ρονάλντο το πρωταθλητή. Πάντως, να βγαίνει και να λέει εγώ μόνο. Ώρες αποθεώνεται. Εκτός από τον Σβέρεφ που έχασε χθες και τόνισε πως δεν έπαιξε τόσο καλά, ότι πας και το παιχνίδι ήταν άθλιο. Το νούμερο 3 του κόσμου είπε αυτό. Ναι. Στη συνέχεια, σήμερα το πρωί ο Ράφα Ναδάλ τόνισε πως όλο το μέλλον είναι μπροστά του και το ίδιο πάνω κάτω τόνισε και ο Άντερσον.
για τον 20χρονο Έλληνα, ο οποίος όπως είπες σήμερα έγινε 20 ετών, έτσι. Ναι. Και κάτσε να σου πω ότι έγραψε τον πανηγυρισμό του. Το έχουμε. Όχι. Βασικά δεν το έχουμε. Νομίζω ότι το έχουμε, απλά έχω τον πανηγυρισμό. Μετά το διάλειμμα θα το έχουμε σίγουρα. Δεσμεύομαι εγώ και αυτό είναι δέσμευση. Πριν πάμε διάλειμμα, θες να σου πω για το γενικό βολέι. Ναι, πες μας. Καταρχήν, έρχεται δυνατή χρονιά. Καταρχήν φέτος, ναι. Πέρσι η ομάδα τερμάτισε. Άντε, ας πάρουμε και την πρώτη της πρώτης κατηγορίας των γυναικών, τις μεγάλες. Όλα τα πήραμε. Σκούπα έκανα. Δεν άφησε τίποτα στα τμήματα ανάπτυξη. Τα τμήματα υποδομής δεν άφησε τίποτα όρθιο, τα κατέκτησε όλα σχεδόν. Έτσι. Και στο γυναικείο πρωτάθλημα στην Α1. Πες να βγάλουμε την πίτα την άλλη φορά να μας αναλύσει. Τερμάτισε δεύτερη ομάδα του Άρη, πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν. Παρά την αλλαγή προπονητή που είχαμε μετά τις πρώτες αγωνιστικές, έτσι, είδαμε ότι τερμάτισε δεύτερη, πραγματοποίησε ένα πολύ καλό τουρνουά κοντά σε έναν Ολυμπιακό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι πολύ ισχυρός και τα μπάτζε του ξεφεύγουν. Εγώ σου λέω ότι φτάνει και σε ποδοσφαιρικά επίπεδα, ειδικά μόνο αν σκεφτείς το ποσό που παίρνει η MVP του περσινού πρωταθλήματος, η Σάσκια Χίπε. Πάντως, από χθες είχαμε την ανάδειξη της Βερόνικα Χουντιμά ως αρχηγό του Άρη για τη νέα σεζόν. Ωραίο, έτσι, κινηματογραφικό ονοματεπώνυμο. Βερόνικα Χουντιμά. Η ακραία του Άρη θα είναι αρχηγός στη νέα σεζόν και προχώρησε και σε δηλώσεις χθες το μεσημέρι. Αφού το προχώρησε και το τόλμησε, έχεις δύο λεπτά να μας διαβάσεις. Συγκεκριμένα τόνισε πως είναι τιμή για εμένα να αντιπροσωπεύω αυτή την ομάδα σαν αρχηγός φέτος. Ξέρω πλέον την ομάδα καλά και ξέρω τι χρειάζεται η ομάδα μου από μένα. Θέλω να κρατήσω καλή ισορροπία στην ομάδα μεταξύ καλής δουλειάς και να νιώθουμε καλά για να έχουμε ένα πλεονέκτημα τους αντιπάλους. Θέλω στις δύσκολες στιγμές να μας βοηθάει η χημεία μας. Ελπίζω η ενέργεια που έχω μέσα μου να μας βοηθήσει και να αναβάσει και την ομάδα μου. Άρης είσαι άλλωστε. Έτσι. Ενσωματώθηκε πλήρως μετά το Άρης είσαι άλλωστε. Νομίζω ότι ενσωματώθηκε πλήρως. Και πάνω σε αυτό να προσθέσουμε ένα ισχυρό. Ναι, ένα ισχυρό μπαμ που έγινε στην Α1 γυναικών την προηγούμενη εβδομάδα και πάλι από τον Άρη. Που απέκτησε την 35χρονη Μαντελέιν Μοντάνο Καϊσέδο. Το πλήρες όνομά της ακραίας και της διαγώνιου ουσιαστικά του Άρη με ύψος 1,87 που είναι γεννημένη στην Κολομβία. Έχει περάσει και από το παρελθόν από την ομάδα του Άρη. Ουσιαστικά εδώ έκανε τα πρώτα της βήματα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Συγγνώμη. Ουσιαστικά όχι, εδώ τα έκανε. Όχι. Πήγε στην Ηρακλή, μετά έρθε στον Άρη. Έτσι. Κλείσαμε. Ναι, αλλά εδώ πραγματοποίησε μια εξαιρετική χρονιά με την ομάδα του Άρη. Επέστρεψε σε μια πολύ όρημη ηλικία και αν δεν κάνω λάθος έχει και ελληνικό διαβατήριο. Mm. Μπορεί να θεωρηθεί ως Ελληνίδα. Έχει αναδειχθεί MVP στα πρωταθλήματα της Νότιας Κορέας που ξέρεις εκείνη τα πρωταθλήματα είναι αρκετά περιεγμένα. Αυτοί ακόμα αλλαγή δεν έχουν στο σερβίς. Τους πόντους έχουν με την αλλαγή. Πρέπει να έρθει μπάλα στο δικό σου σερβίς για να πάρεις τον πόντο. Εντάξει, πάντως έχει το 5ο ρεκόρ στην ιστορία του βόλεϊ. Καθώς πέτυχε σε αγώνα 54 πόντους. 54 πόντοι, ξέρεις, 54 πόντοι είναι 2 σετ. Όχι, είναι 2 σετ. Αν ένα παιχνίδι χρειάζεται 3 σετ για να τα κερδίσει, αυτή πέτυχε. Κέρδισε τα 2 μόνη. Και η συμπαίκτρια της είπε, εμείς θα με τη. Τι θες να πεις. Ναι, βάζαμε 60 πόντους. Αυτή βάζει 53, εγώ έβαζα 7. Εντάξει. Ναι, δήλωσε χαρούμενη που επέστρεψε. Αν επέστρεψε, φυσικά. Μέσα πριν σαφώ ένιωσε πολύ χαρούμενη που επέστρεψε και θα ξανασυνεργαστεί με τον Άρη. Καθώς ο Άρης βρίσκεται στην πόλη την οποία μένει και θεωρεί βάση της για τα τελευταία 13 χρόνια και εδώ πέρα μένει και ο γιος της. Ξέρει τις παίχτερες και τις αθλήτες από μικρές, γνωρίζει τον κόσμο του Άρη, ξέρει τι περιμένει, ξέρει το σωματείο που έρχεται, ρε παιδί μου. Και τόνισε ότι για τους στόχους της νέας χρονιάς ότι θα δουλεύει καθημερινές προπονήσεις για να πετύχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι, πάντως αυτή η μεταγραφή δεν πέρασε απαρατήρητη στο χώρο του ελληνικού βόλεϊ. Καθώς ορισμένα site από την Αθήνα. Ναι, καθώς ορισμένα site από την Αθήνα που ασχολούνται με το βόλεϊ τόνισαν πως ο Άρης ουσιαστικά απειλεί τον Ολυμπιακό πλέον. Ωραία. Και επίσημα μετά την πολύ καλή χρονιά που έκανε. Και καθώς ο Άρης δεν έχασε στελέχη, ενισχύθηκε κιόλας και ανανέωσε και έτησε νεαρές αθλήτρες του συλλόγου έχοντας ως βάση το μέλλον, έτσι. Ωραία, αφού
σε βλέπω έτσι ορεξάτο και, σε βλέπω, και βλέπω ότι κάνει και η Γκέλ αυτό το θέμα. Τώρα Σαββατοκύριακο κάτι θα κάνουμε να έχουμε περισσότερο γυναικείο βολέ. Α, ωραία, συνεχίζετε τη δουλειά. Κάτι θα κάνουμε. Εγώ να σου πω ότι it never gets easier, you just get better. Έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Που όπως λέμε και, στο, και στα Γιαννιτσά, να σας εξηγήσω όμως εσάς εδώ πέρα του Θεσσαλονίκη ότι δεν γίνεται εύκολο ποτέ, απλά εσύ γίνεσαι καλύτερος. Μάλιστα. Κοίτα, και με αυτή τη σοφή ειδήση νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε στο τελευταίο διάλειμμα τη σημερινή εκπομπή. Νερό περνάει η ώρα, Γιώργο, μαζί σου. Στο πλάι σου. Εξ αριστερών σου. Αυτό ακούστηκε πολύ περίεργα. Και είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε σε διάλειμμα, νομίζω. Τελευταίο ημίωρο. All About Aris Weekend. Με Γιώργο Γκάτο και εμένα. Ο Χρήστος Κιώσης στην υποστήριξη και στις μουσικές επιλογές. Και μας βγάζει λίγο καλύτερη τη φωνή μας από ό,τι είναι. Αυτό το και εμένα, φίλε, με έστειλε. Εμένα, φίλε, εντάξει, τι άλλο, το όνομά μου. Το ονοματεπώνυμο μου. Όσοι με ξέρουν, με ξέρουν. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, θέλω να πάμε, μιας και κλείσαμε τα θέματά μας από Άρη. Ό,τι άλλο προκύψει. Και ό,τι άλλο προκύψει, ξεκάθαρα. Ό,τι άλλο προκύψει. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχεις δουλίτσα τώρα, οπότε θα αναλάβω εγώ λίγο για την Πρέμιερ, να σας κάνω λίγο πλήση εγκεφάλου με την αγγλολαγνία μου. Α, δούμε λίγο τις προβλέψεις μας. Κάναμε προβλέψεις χθες, γιατί μισούμε τον εαυτό μας και θέλουμε να εκτιθέμεθα. Newcastle Tottenham. Βγήκε 1-2. Εγώ το δώσα χ, εσύ το δώσεις διπλό. Συγχαρητήρια, Γιώργο Γκάτο. Να περάσει από το ταμείο να πληρωθείτε. Όχι, όλα είναι μόνο αποδεκτά. Όλα είναι μόνο αποδεκτά. Θα πληρώνεις αναλόγως. Μην το λες από την αρχή. Συγχαρητήρια, θα αποφασίσεις να το λες. Ισχύει αυτό. Εξαιρετικό είστε, κύριε Γκάτο. Πέστε σε παραγωγή όλα μαζί. Bournemouth Cardiff 2-0 κέρδισαν οι γηπεδούχοι. Εμείς το δώσαμε και οι δύο από χ. Από ένα φάσκελο νομίζω. Bournemouth Cardiff, φίλε, τι 2-0. Ούτε στην Bournemouth. Δεν το πιστεύουν ούτε οι ίδιοι. Fulham Crystal Palace. Η Crystal Palace, η οποία πέρσι ήταν. Για τα ανάθεμα στην αρχή, τώρα πήρε και διπλό. Με τη Fulham, που έκανε τις πολύ καλές μεταγραφές η Fulham. Δεν θα έκανε η ομάδα του Βασίλη Λάκη διπλό. Το πιο... Αντιπαρέρχομαι. Και το έδωσες διπλό, είσαι πάλι μέσα. Συγχαρητήρια, Γιώργο Κάτω. Εγώ το έδωσα άσο. Συνεχίζουμε την καλή παράδοση με το στοίχημά μου. Huddersfield Chelsea 0-3 η ομάδα του Σάρι. Ο οποίος Σάρι, έχω να πω, θα σχολιάσω μετά. 0-3 η Chelsea, εγώ το έδωσα. Το δώσαμε και ίδιο διπλό, επιτέλους. Έσπασα την κοινιά, έσπασα το ρόδι, έκανα χερικό. Watford Brighton 2-0. Εγώ το δώσα χ, εσύ το δώσες άσο. Άλλη μια επιτυχία στο παλμαρέ του Γιώργου Γκάτου. Άλλη μια νίκη στην παιδική σας βιβλιοθήκη. Και Wolves Everton, εγώ το δώσα άσο, εσύ το δώσες διπλό. Και οι δύο στο καναβάτσο. Με πόνεσε αυτό γιατί το. Όχι, φίλε, γιατί καθόλου δεν μας πόνεσε. Έπρεπε αυτή η ομάδα. Η τρίτη ομάδα του. Με πόνεσε. Η ισοφάρηση ήρθε στο 80, φίλε. Τέλεια. Γιατί το έπαιξε. Το έπαιξε. Όχι, αλλά. Εντάξει, τι σε πόνεσε. Τι είσαι, φίλο τη Everton. Άσε μας τώρα με την Everton, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ. Να πω λίγο για το Σάρι. Τι να πει. Για αυτόν που κάνει τον προπονητή στη Τζέλση. Είναι δυνατόν να είναι πρεμιέρα πρωταθλήματος και να μουσκάς με κοντομάνικο μακό μπλουζάκι. Λες και είσαι στις πρώτες δύο μέρες του βασικού σταδίου προετοιμασίας σε κάποιο βουνό και να είσαι ταλέπορος. Αυτό δεν είναι με το γυαλί. Λες και δεν είναι προπονητής, είναι γυμναστής ομάδας. Και είσαι από αυτούς που θέλουν να τους προπονητές. Κουστομάτο. Ή κουστομάτο ή με φόρμα. Γιατί είσαι. Όχι με κοντομάνικο μπλουζάκι, λες και κάνεις διακοπές. Ήρθαμε να τα αλλάξουμε όλα. Και αυτό το κοντομάνικο το που μετά θα πάω και στην οικοδομή γιατί έχω να μπαζώσω λίγο που το φοράς ρε παιδί μου. Εντάξει, ένα πλήσιμο θέλει, δεν είναι κάτι. Δεν είναι το καλό το υλικό. Είναι λίγο το απαράδεκτο αυτό. Μα ήρθαμε να τα αλλάξουμε όλα σαν ομάδα. Αυτό δεν είναι λοιπόν, δεσμεύομαι. Αν η Τσέλσι τερματίσει πάνω από την πέμπτη θέση φέτος, θα μιλάμε για άθλο. Για μας ήταν απλά ακόμα μια χρονιά. Ναι. Κοίτα, ο Σάρι είναι ο πιο αντιϊταλός προπονητής στην πιο ιταλική ομάδα της Premier League. Έτσι. Πω. Ξεκάθαρα. Αυτό παίζει να το έχω ακούσει φέτος το καλοκαίρι τουλάχιστον 35 φορές. Από σένα μόνο. Μα ισχύει. Μα ο Σάρι δεν έπαιξε καθόλου σαν Ιταλός. Σαν ιταλικό στυλ. Βλέπω τώρα ένα καφέ εκεί πέρα στην οθόνη. Ναι, μην πεις τη μάρκα. Όχι, όχι.
Αλλά βλέπω τώρα ή για φαΐ ή για καφέ είμαστε τώρα. Στο μόλις κλείσουμε το πρόγραμμά μας. Απολαμβάνω το γαλλικό μου ακόμα. Ακόμα και εγώ φίλε. Ο οποίος γαλλικός λόγω του air condition έχει γίνει φρέντο γαλλικός. Έχει γίνει καλοκαιρινός γαλλικός. Ναι, τι. Αυτό είναι. Έτσι έκανε την περίοδο. Έχει γίνει Ιούλιο στη Μασσαλία. Λοιπόν, 12 λεπτά πριν από τη μία. Από τη μία, πότε φύγε, πέρασε η ώρα. Πότε είδε νερό, περνάει. Μήπως να το καθιερώσουμε το πρωινό εδώ. Όχι, φίλε, όχι, φίλε. Τι, αφού μια χαρά ξυπνά, είσαι και φάτος, ειδικά όταν σε είδα 10 παρά. Να σου πω κάτι. Όταν όλη η εβδομάδα είναι λίγο απαιτητική και έρχεται το Σαββατοκύριακο και θες λίγο έτσι να κοιμηθείς, δεν γίνεται να ξυπνά 8 και 7 η ώρα. Μεταξύ μας πολύ υποδεκτημένους ύπνους. Καταρχήν δεν ξύπνησες 7 και 8 η ώρα. Άσε να πλανάτε λίγο έτσι στην ατμόσφαιρα ότι ξυπνάω 8 η ώρα. Εντάξει. Τι είπες, είναι υποδεκτημένος ο ύπνος. Ναι. Μα δεν χρειάζεται τόσο ώρες ύπνο όσο έχεις στο μυαλό σου. Δεν έχω και τίποτα να σου πετάξω τώρα μέσα στο στούντιο. Πάλι καλά. Θα σε αφήσω στην κρίση του κοινού. Το οποίο έχει ακόμα 10 λεπτάκια γεμάτα, 12 λεπτά κυρίως, να στέλνει FM κοινό το μήνυμά του στο 54526. Ναι, φυσικά. Να επικοινωνεί. Γιατί όλοι μου φαίνεται πρωινή-πρωινή ήταν, επικοινωνήσαν, είπαν την καλημέρα τους και μετά εξαφανίστηκαν. Ναι, είδες. Τι βγήκε ο Νίκος Παπαδόπουλος και τους τρόμαξε. Το γυρίσαμε σε πολύ ενημερωτική εκπομπή στη συνέχεια. Που εγώ σας υποσχέθηκα κιόλας την άλλη εβδομάδα να σας έχω και κάτι από γυναικείο βολή. Μεταξύ μας, την προηγούμενη εβδομάδα υποσχέθηκες γραμμές αυτό το Σαββατοκύριακο και δίσκο μουσική. Δεν πήρανε. Μα δεν ζήτησες. Τους τρόπους επικοινωνίας τους ξέρουν. Εγώ το τηλέφωνο δεν θα το πω, το ξέρουν. Το ξέρουν εδώ πέρα. Εντάξει, είπαμε. Έχει εκπαιδεύσει το κοινό κιόλας την τρίτη εβδομάδα. Όποιος έπαιρνε θα έβγαινε. Αλλά τώρα πάει. Τώρα τσέκλεισα τις γραμμές. Τελείωσε. Τι καταλάβατε. Πώς νιώθεις αυτό. Ναι. Πώς σου φάνηκε. Και επίσης δεσμευτήκαμε και ιταλική δίσκο και έρχομαι εγώ χθες εδώ πέρα πρωί-πρωί και σου λέω Γιώργο μου, θέλεις να βάλουμε Γιώργο μου ιταλική δίσκο, Γιώργο μου. Και λες εσύ, όχι. Σου λέω, έχεις αναλάβει εσύ τις στιλιστικές επιλογές εκπομπής εδώ. Τι θα φοράμε. Όχι, πώς θα ντύσεις μια εκπομπή μουσικά. Υποκλίνομαι στη σωστή τρίπλα που έκανες και γλίτωσες το κάζο. Έτσι, το γλίτωσες με μεγάλη έτσι, ναι, με περίτεχνη ενέργεια. Και μετά μου λες καλά, θα βάλουμε οικονομόπουλο. Λοιπόν, ναι, φίλε. Εντάξει. Και δεν βάλαμε οικονομόπουλο τελικά. Γιατί δεν ήταν στη λίστα μας. Κοίτα, θα σου πω λίγο και τα σημερινά παιχνίδια. Γιατί φίλε, σήμερα παίζει γεμάτο. Και η πρωταθλήτρια Αγγλίας φέτος. Liverpool West Ham. Liverpool παίζει. Α, και εσύ τι παίζει, εντάξει. Η επίδοξη οπότε... πρωταθλήτρια. Ναι. Η Φέρελπις ομάδα. Κοίτα, εγώ ξέρω ότι θα είμαι τουλάχιστον 3 βαθμούς ή 2 βαθμούς πάνω από Arsenal, Leeds ή City σήμερα. Με ένα πρωτάθλημα λιγότερο. Δεν με νοιάζει, φίλε. Southampton Burnley. Νομίζω αυτό δεν θα το δούνε ούτε. Τι να πω. Δεν ξέρω. Θα το δούνε, αλλά. Δεν θα το δει ούτε. Εντάξει, ο Βαντάκη δεν θα το δει σίγουρα γιατί παίζουν την ίδια ώρα με τη. Στην Ελλάδα τουλάχιστον το δει αυτό που περιγράφει τον αγώνα. Εντάξει. Έτσι. Αν έχει ο Τυρακόπουλο στο Liverpool West Ham, νομίζω στο άλλο θα έχει. Ναι, δεν ξέρω τι είναι. Και Arsenal Manchester City, παίζει να έχει και στο Τυρακόπουλο. Θα δούμε. Arsenal City, φίλε, τι βλέπει. Α, κάτσε λίγο να τα γράψουμε. Γιατί θα τα γράψουμε. Λοιπόν, Arsenal City. Κάτσε να ξεκινήσω από τα πρώτα. Arsenal City. Όχι. Για Liverpool. Παίζουν 3,5 ώρα. Να μην κερδίσει 2-0 για πρώτη φορά φέτος. Σου λέω θα κρατήσει την άμυνα το 0. Εσύ βλέπεις άσο, ε. Θα κρατήσει και την άμυνα το 0, εγώ λέω. Ωραία. Εγώ θα δώσω επειδή είμαι του στοιχήματος άσο και over. Πω. Εντάξει, μιλάμε σε άλλο επίπεδο. Άσο και over. Southampton Burnley. Και δώσεις. Έτσι. Νομίζω ότι η Southampton έχει ένα αλφα ταλέντο. Σε μια Burnley. Πεσμένη θα είναι φέτος η Southampton, να ξέρεις. Αν δεν πέσει φέτος, δεν θα πέσει ποτέ η Southampton. Burnley. Εντάξει, καταρχήν η Southampton είναι η ομάδα Β' σου αυτή τη στιγμή. Έτσι. Η Β' ομάδα. Η ομάδα γιατί να μην την έχω στη Β'. Η ομάδα Β', όχι η ομάδα Π'. Να και να το παίρνω πιο φθηνά. Ναι. Εγώ θα δώσω Χ. Αποκλείεται, δεν το συνηθίζει. Εδώ βλέπω. Και στο άλλο. Εδώ βλέπω νοσοκομείο την Burnley καταρχήν. Και Μαυροπάνος Παπασταθόπουλος κόντρα στους πρωταθλητές. Δεν είναι ένα πολύ ωραίο χι αυτό. Κόντρα στην Arsenal η οποία θα δει για πρώτη φορά άλλον άνθρωπο εκτός από τον Αρσέν Βενγκέρ στο πάγκο. Ωραία, εγώ θα δώσω άσο. Θα κερδίσει η Arsenal. Όχι, χι. Χι από εδώ μέχρι το... Το Manchester. Την άλλη εβδομάδα να θυμηθείς να τα δούμε. Δεν θα θυμηθώ. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεχνάω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ποτέ.
Εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να το θυμηθούμε μέχρι το άλλο Σάββατο. Ας αφήσουμε εντελώς την αρχή. Βασικά, όχι, θα το θυμηθούμε γιατί θα έχει το ίδιο χαρτί εδώ πέρα και να κάνουμε τις επόμενες προτάσεις για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Οπότε, ό,τι δεσμευόμαστε εμείς είναι νόμος. Θες να ασχοληθούμε με το γαλλικό, στο περάσουμε. Γιατί παίζει η Λιόν με την Αμιέν, η Μπορντό με το Στρασβούργο και η Παρή με την Καέν. Το πέρασε, το είπε κιόλα. Τελείωσε. Και έχει η Σούπερ Κάπ Ισπανία. Ποιον? Σεβίλη ή Μπαρτσελόνα. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα ουσιαστικά. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια έχουμε διαφορετικό φορμάτι. Γιατί συνήθως το Super Cup ήταν δύο αγώνες. Μέσα έξω. Ναι. Άλλο και αυτό. Πλέον το Super Cup είναι ένας αγώνας μονός. Επιτέλους. Πού θα γίνει, ξέρεις? Στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου του Μαρόκο. Και θα γίνει στο Μαρόκο. Έτσι. Όλα τα είχαμε. Η Μαριωρή μας έλειπε. Καταρχήν σκέψτε το σε αντίστοιχο σε Ελλάδα. Να ρωτήσω κάτι, υπάρχει κάποια γυναίκα που τη λένε Μαριωρή? Δεν θα υπάρχει. Για όλα υπάρχει κάτι. Λέμε σε λένε Μαριωρή. Θε να ξαναγίνει αριστικό πάλι, ωραία, συνεχίζει. Εντάξει, όχι, όχι, αλλά όχι με κάθε συμπάθεια και αλληλεγγύη και αγωνιστικού χαιρετισμού σε κάποια κυρία που τη λένε Μαριωρή. Ναι, κοίτα. Αλλά. Ευτυχώς σε 7 λεπτά περίπου τελειώνουμε, γιατί αν σε αφήσουμε ελεύθερο εδώ. Φίλε, άλλη μια ώρα τώρα εκπομπή να κράζω. Ναι, okay. Αυτό φοβάμαι. Λοιπόν, πώς ήταν, Γιώργο Γκάτο, το τρίτο Σαββατοκύριακο στο Λίμπερο 107,4? Κάτσε να κάνουμε. Έχουμε μπει σε τελικό στάδιο, έτσι. Ναι, ναι. Ήταν πολύ ωραίο. Είχαμε, δόξα Θεώ, είχαμε θέματα από την Πέμπτη. Τι λέει, Σολδάδο. Με δελεάζει η Ελλάδα, μεγάλη δεύτερη δύναμη Ολυμπιακός. Σολδάνο. Τι θα πει, εντάξει. Ναι. Ένα από την άλλη, το θέμα του Βέρμπλουμ συνεχίζει. Ο Παναθηναϊκός ασχολείται με το Πέκχαρτ. Η ΑΕΚ ψάχνει εξτρέμ. Στην ΑΕΚ δεν έχουν καν ονόματα. Φουλάρι για εξτρέμ. Ναι, πάλι τραυματίστηκε ένα ποδοσφαιριστή που ήθελε. Οπότε εντάξει. Α, δεν έχει ξεχάσει Μολέντο Ολυμπιακός. Παίζει αυτό το σενάριο. Ζήτημα να παίζει τρεις μήνες, ξέρω εγώ. Είναι πάνω κάτω μαζί με τον. Τι έκανε ο Χρυστοδουλόπουλος, τι έκανε με τη Λουκέρνη? Δύο γκολ. Δεν μπορώ να βγάλω ασφαλή συμπεράσματα. Γιατί τη Λουκέρνη δεν τη θεωρώ. Με το μαλλί. Ε? Με το μαλλί, με το μαλλί. Το μαλλί. Όχι, τι θυμήθηκε πάλι. Φίλε, θα έχει ωραίο πρωτάθλημα φέτος. Σούπερ λίγκα. Εγώ θέλω να σου πω. Νομίζω ότι τους λείψαμε. Καλό για μένα θα είναι να έχει πρωτάθλημα, όντως. Ειδικά από μετά τρία συνεχόμενα ντέρμπι. Γιατί εκτός από εμάς παίζουν συνεχόμενα ντέρμπι και οι υπόλοιπες ομάδες παίζουν εκεί συνεχόμενα μεταξύ τους. Η μία με την άλλη. Και νομίζω ότι σχεδόν όλα τα ντέρμπι τελειώνουν μέχρι την 9η-10η αγωνιστική. Μετά τι θα γίνει? Θα έχει ξεκαθαρίσει ο πρωταθλητής. Ναι, σκέψου το δεύτερο γύρο. Ότι μετά από αυτά τα ντέρμπι μπορεί να μην έχουμε πρωτάθλημα καθόλου. Φίλε, να είναι 5 λεπτά πριν τη μία. Να γίνω λίγο πιο ελαφρύς τώρα, έτσι. Παίζουμε μέχρι την 7η αγωνιστική. Πού θα χάσω βαθμούς? Πού θα χάσει βαθμούς? Πού θα χάσω βαθμούς? Το χέρι σου είναι. Α, έτσι και πιάσει το 4-3-3. Και βγουν οι αυτοματισμοί. 4-3-3 δεν είναι καθόλου. Πού θα χάσω βαθμό? Δεν είναι καθόλου εύκολο σύστημα. Έτσι, θέλει τεχνική, θέλει τρέξιμο, θέλει αλληλοκαλύψεις, θέλει χημία, θέλει τα πάντα. Μην πάρουμε τώρα το πρόγραμμα και αρχίσω και λέω πρώτα αγωνιστική τρεις βαθμοί. Δεύτερη αγωνιστική τρεις. Μην αρχίσουμε και κάνουμε αυτό το πράγμα. Γιατί είναι αδόκιμο. Με βάση προβλέψεις που έχει κάνει γενικότερα μέχρι στιγμή σε ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά. Μην κάνει προβλέψεις καλύτερα. Άστο. Για γούδια θα αφήσουμε έτσι. Άσε, μην μαζευτούν από κάτω από το στούντιο και λένε μην το ξαναβγάλετε αυτό. Να κάνει κακό στην ομάδα. Ξέρουμε που μένει όλοι. Ξέρετε που μένω. Έχει το περίπου. Δεν σα ψάχνουμε, σα βρήκαμε. Ξέρουμε από μια συγκεκριμένη καφετέρια ότι μένει σε απόσταση 10 λεπτών. Από εκεί που πήρα τον καφέ. Μη σου πω 3 λεπτών. 3 λεπτών. Ναι, δεν τον πήρα από κάτω-κάτω. Έχει και πάνω παράρτημα αυτό. Εσύ μου, αν έχει 3 λεπτά απόσταση από εκεί. Γιατί έκανες να έρθει τόση ώρα? Γιατί ρε φίλε, μετά από εκεί μέχρι το στούντιο είναι 10 λεπτά. Δεν φίλε. Πού νομίζει? Εντάξει, Θεσσαλονίκη, άδεια είναι η Θεσσαλονίκη τόση ώρα. Άρχισε. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη που τώρα ελπίζω μόλις βγούμε από το στούντιο, γιατί δεν έχω κάποια επαφή. Τώρα εδώ είμαστε καλά με το κλιματιστικό. Θα βγούμε έξω, θα έχει ένα αλίβα. Πέρσι λέω. Δεν θέλω να πω. Σου λέω, έλεγα τον Πέρτη, ωραία που είναι άδεια Θεσσαλονίκη αυτά. Το μεσημέρι, επιφεύγω από εδώ, κατεβαίνω στη στάση. Ο ΑΣΤ έκανε να έρθει 43 λεπτά. Ακριβώς. Τέλεια. Εντάξει, περίμενα 45 λεπτά και ένα δρομολόγιο που είναι 25 λεπτά. Τέλεια. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Πέρασε έτσι ένα ευχάριστο μεσημεράκι με ζεστούλα έτσι.
Και πάρα πολύ κόσμο. Ζεστούλα. Πάρα πολύ κόσμο. Α πούμε, σε τουλάχιστον 45 λεπτά έδωσα 2-3 οδηγίες, ελπίζω σωστές, για μερικά μέρη της Θεσσαλονίκης. Είναι αυτό. Μερικές φορές δεν κάθεσαι και να ρωτιέσαι πού να έχουν πάει όλοι αυτοί που έστειλες σε συγκεκριμένα σημεία οδηγίες. Πού να καταλήξανε. Επειδή έχω γενικότερα θέματα προσανατολισμού. Παλαιότερα έχω στείλει κόσμο ή κοσμάκι όπου να είναι. Και ευτυχώς μετά δεν με ξαναέβλεπαν. Γιατί θα θερνούσαν θύματα. Είναι αυτό που φεύγει ο άλλος και του κάνεις αντίο στο καλό παιδί μου, στο καλό να πας στην ευχή της Παναγίας. Εμένα δεν με ξαναδείς. Εντάξει, ναι, ξεκάθαρα. Λοιπόν, και 58, κάπου εδώ. Έτσι. Εντάξει, τι περιμένουμε τη νέα εβδομάδα, φίλε, σε ό,τι έχει να κάνει με άλλη. Τη νέα εβδομάδα έχουμε προετοιμασία μπάσκετ που είναι στα σκαριά. Θα έχουμε μάζοξ παικτών, θα έχουμε τις πρώτες προπονήσεις εδώ πέρα. Θα έχουμε και τα εργομετρικά. Στο ποδόσφαιρο το πρόγραμμά μας συνεχίζεται με φιλικά. Εντάξει, θα τα δούμε αυτά και το επόμενο Σαββατοκύριακο. Σάββατο. Γιατί ο αγώνας είναι Σάββατο και Κυριακή. Έτσι. Έτσι. Την τελευταία εβδομάδα ουσιαστικά πριν τη σέντρα του πρωταθλήματος. Το κάνουν επίτηδες για να έχουμε υλικό για την εκπομπή, Γιώργο. Αυτό φοβάμαι. Η εκπομπή επίσης, να πούμε ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο. All about Aris Weekend. Ξαναλάζουμε ώρα. Είμαστε το κυλιόμενο. Είμαστε σαν τις εκπομπές πριν τις κόψουν που τις πάνε από το απόγευμα στο βράδυ και μετά 12 η ώρα. Σε λίγο θα παίζουμε 3 ώρα τα ξημερώματα. Σε επανάληψη. Δεν ξέρω αν έχουμε παίξει επανάληψη. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να παίξαμε κιόλας. Είμαστε η λεγόμενη εκπομπή Πασπαρτού, φίλε. Έτσι, έτσι. Όχι, γιατί άλλοι έχουν την εκπομπή. Είχαν την εκπομπή Μπαλαντέρ. Εμείς είμαστε η κανονική Μπαλαντέρ. Μπαλαντέρ και είναι αυθεντική Μπαλαντέρ. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε 12-3 την επόμενη εβδομάδα. Άρα θα συντονιστείτε το. Θα είστε μόνιμα συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4 γιατί έχουμε full εκπομπές. Στην κεντρινόμαυρη βουτιά του καλοκαιριού. Ναι, που. Και όχι μόνο κεντρινόμαυρη. Και όχι μόνο κεντρινόμαυρη. Γιατί τα ακούτε, ναι. Ακούτε τα πάντα όλα. Εντάξει, ναι. Και τι δεν έχουμε πει 3 ώρες. Έτσι, έτσι. Και τηλεοπτικά. Και δώρα πλούσια δίνουμε και φρουτοσαλάτες. Όχι, εσύ. Άσε για άλλο. Ναι, ναι. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρόγραμμά μας και αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα στη 3. Στη 12. Τι, πού να πάμε. Κάτσε καλά. Κάτσε ρε φίλε, εσύ με την επόμενη ώρα. Ναι, νομίζω ότι ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης στο το επόμενο τρίο. Επίσης, εργάτης της ενημέρωσης. Ξεκάθαρα. Ειδικά του καλοκαιριού. Νομίζω κρατάει ψηλά τα σκύτρα. Και ναι, εμείς ευχόμαστε. Ήρθε η ώρα να φύγουμε, να πάρουμε την άγουσα για τα αποδυτήρια. Καλό υπόλοιπο Κυριακής να ευχηθούμε. Καλό 15 Αύγουστο σε αυτούς που παίρνουν τώρα άδεια και επιστρέφουν στα χωριά τους για να γιορτάσουν τα οποιαδήποτε πανηγύρια. Έτσι, ονόματα δεν θίγω ούτε καταστάσεις. Έτσι. Λοιπόν, καλές βουτιές σε όσους πάτε και σήμερα μέσα στην εβδομάδα. Σε αυτήν την εβδομάδα που κάτι εξοχήν άδεια. Βάμος άλλα πλάγια. Λοιπόν, και εμείς τα λέμε την επόμενη εβδομάδα στο All About Aris Weekend με Γιώργο Γκάτο. Και Κωνσταντίνο Τσίπριο. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4 και καλό μεσημέρι σε όλους.